Με Μέντιτζα πάνε πρέπει να πούμε. Λοιπόν, 0-1 οι Νίπων, έτσι του λένε στα Ιαπωνέζικα. Ξέρεις τώρα ποιος. Για πες εδώ έχουμε. Καλησπέρα. Βέλγιο-Ιαπωνία 0-1. Μόλις είναι στο δεύτερο ημίχρονο, γκολ ο Ιάπωνας. Σε αντεπίθεση με τον Ινούι, νομίζω. Ξέρεις ποιος πανηγυρίζει τώρα, ε? Ποιος? Ο Γρηγόρης. Ποιος ο Γρηγόρης? Ο Γρηγόρης, να μην λέμε τώρα επίθεση. Αό, βέβαια ναι. Το πούμε, ρε, ο Κουρέας. Ναι, αυτός είναι φόλα. Στην γροθιά και τέτοια. Φόλα Ασία είναι. Ναι, ναι, αντεπίθεση τώρα. Ο Βέλγος, αυτό που λέγαμε μισό λεπτό πριν. Τσαπατσούλη, Βέλγο. Αυτό που λέγαμε μισό λεπτό πριν, έτσι. Ότι ο Βέλγος ο ελαφρόμυαλος δεν θέλει και πολύ να την πατήσει. Ο Χαραγκούτς τελικά. Ωραία προσπάθεια. Στην αντεπίθεση, ωραίο διαγώνιο σουτ. Στην δεξιά γωνία του Κουρτουά, ο οποίος εντάξει δεν φέρει ευθύνη. Ευθύνη φέρει ο Μπακ, ο αριστερός, ο Φερτόγγεν, ποιος είναι, ναι, ναι. Που δεν μπορεί να διώξει την μπάλα. Ναι, με τον Χαραγκούτσι. Αυτός νομίζω έπαιζε σίγουρα στην Χέρτα, δεν ξέρω αν παίζει ακόμα στη Χέρτα. Ο Χαραγκούτσι στο 47-48, Βέλγιο-Ιαπωνία 0-1, τώρα τρώμε κάτι καντήλια όσοι συντονίστηκαν τώρα και έχουν παίξει Βέλγιο είτε στο ημίχρονο στο live είτε πριν το παιχνίδι. Με 0-1 είναι θετική εξέλιξη για το over το 0-1. Για τον Άσο δεν το λες και θετική εξέλιξη. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε λίγο ο Βέλγος. Πάει να απαντήσει. Δοκάρι για το Βέλγιο. Με τον Αζάρ νομίζω, ε. Ναι. Ναι, δοκάρι με τον Αζάρ. Το Βέλγιο στα καπάκια. Γεια σου Βασίλη, τι ποδαρικό. Βασίλη, γεια σου Ανάση, τι ποδαρικό ήταν αυτό που έκανε. Ναι, ναι. Λίγο να ξυπνήσουν να ανάψουν τα αίματα, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί πολύ. Πολύ στο καδούρε η φάση. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εκπομπή Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο, 107,4 στον FM. Θανάση Χιλώνης και Παύλος Δραπτόπουλος παραμένουν εδώ στο μικρόφωνο. Θα δούμε μαζί το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Βέλγιο-Ιαπωνία που ξεκίνησε πολύ δυνατά με γκολ των Ιαπωνέζων, με τον Χαραγκούτσι πριν από λίγο σε αντεπίθεση. 0-1. Να λοιπόν που οι Βέλγοι σε ένα ακόμα μεγάλο τουρνουά με το που φτάνει η ώρα των νοκάουτ δείχνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν παίζει και ο Σίφο. Δεν παίζει ο Σίφο, δεν παίζει ο Κέλεμανς, δεν παίζει ο Πφάφ, είναι χωρίς τρεις βασικούς σήμερα. Και βερκότερε. Και βερκότερε. Ο Φράγκη, ε. Ναι. Πού το θυμήθηκε αυτό, Φαντερέλστ. Φαντερέλστ, ναι. Ποιος άλλος είχε έτσι. Έναν Μούσια. Πώς τον λέγανε εσύ. Ένας Μούσιας. Αμυντικός ήταν, χάφτεν, τι ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε λίγο να συντονιστούμε εδώ πέρα. Δεν εντάξει. Καμιά 200 σάιτα ανοιχτά. Θα μπορούσε να βάλει και το Πρεντόμ. Μισελ Πρεντόμ, ναι. Όχι, εγώ με Ζαν Μαρί Πφαφ. Εντάξει, ναι. Ζαν Μαρί Πφαφ. Ο οποίος πρέπει να ήταν και τροματοφύλακας της Μπάγκερ Μονάχου στο μάτς με τον Μπάουκ. Ε. Ήταν. Αυτός δεν ήταν. Ήταν. Ναι. Ο Ζαν Μαρί Πφαφ, από τους καλύτερους τροματοφύλακες εκείνης της εποχής. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θα τα λέμε και μέσω ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών. Λίγο εδώ έτσι να έρθουμε στα ίσια μας. Έχουμε και αρκετές μέρες να τα πούμε. Εγώ ήμουν κρεβατωμένος Τετάρτη, Πέμπτη. Αλλά με τέτοιο καιρό, πώς να μην πάθεις κάτι. Ήταν από εκεί που ήμασταν σε φθινοπορεινές, προσχειμερινές θερμοκρασίες. Λες και πάτησε ένα κουμπί και κατευθείαν γυρίσαμε στο καλοκαίρι. Εγώ σήμερα καθάρισα τα μέσα. Δηλαδή, εγώ δεν είχα ούτε βήχα ούτε συνάχη, αλλά είχα πυρετό. Ειδικά την Πέμπτη ήταν αδύνατο να έρθω για εκπομπή. Την Παρασκευή έπρεπε να χαπακωθώ πάρα πολύ. Θα ερχόμουν, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος της υποτροπής. Μια και είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, να χρησιμοποιήσουμε και τους όρους. Υποτροπή, ναι, υποτροπιάζουσα. Υποτροπιάζω κατάσταση, ναι. Αλλά την Πέμπτη ήμουν κλινικά νεκρός. Δηλαδή, αν έλεγε ο Μουρελής δεν μπορώ να κάτσω, θα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε σήμερα, την υγεία μας να έχουμε. Και το μάτς της Αγγλίας. Σωστά, ναι, ναι. Και μου λέει, θα κάνω επική εκπομπή Αγγλίας. Μου ήρθε να του πω, αχ και να ξέρεις. Αλλά εντάξει, τον Άγγλο φίλε δεν τον χάλασε. Θα φανεί αύριο να τον χάλασε ή όχι, έτσι. Εντάξει, γιατί ο Άγγλος, ναι μεν πήρε τον... Πλάκα μας κάνεις, Πω, πω, με τον Ινούι. Ινούι, Ινούι. Πω, πω, σε έβλεπα και είχα χούι. Πω, πω, τι πέταξε ο Ινούι. Πλάκα μας κάνεις. Να δώσουμε λίγο φωνή, περίμενε, να δώσουμε λίγο φωνή. Θα το αναλάβω, περίμενε. Μαχαιριά στην Χαρακίρη κανονικό. Ε. Αυτός είναι τίτλος που θα παίξει αύριο στα μέσα. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια τόσο ευρηματικοί οι Βέλγοι δημοσιογράφοι. Τι να είναι αυτοί. Τι δεν μπορούν να πούνε. Αλλά ότι θα παίξει σε ελληνική εφημερίδα, στάντρα θα παίξει αυτός ο... Αλλά με έναν βρωμόσου του, έτσι. Και αρκετά μακριά. Ναι, ναι, και είναι... Σουτ πλασέ, δεν είναι αυτό που λέμε βρωμόσουτο.
Είναι σουτ πλασέ στην αριστερή γωνία του Κουρτουά, ο οποίος είναι και πανύψηλος. Παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να την πιάσει και δυνατό. Ο Ινούι που είναι από τους καλύτερους Ιάπωνες διεθνείς, αγωνίζεται στην Eibar στην Ισπανία με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και άλλη μία διαγραφόμενη. Τι διαγραφόμενη? Εντάξει, διαγραφώ ακόμα νωρίς στο 53. Πρέπει να δω λίγο. Τι? Πρέπει να δω τα κοινωνικά δίκτυα αυτά. Δεν γίνεται. Θα σε βγάλω όπως στα κανάλια. Τι λένε στα social media κτλ. Τώρα γελάμε, αλλά εντάξει, λέγει και λίγη διασκέδαση στο Μουντιάλ. Μπάλο ούτως ή άλλως θέμα διασκέδασης είναι. Κύριε Καβαδία, δώστε λίγο κάτι από κάτω έτσι, να χαϊδεύει λίγο τα αυτάκια μας, να μην είμαστε ξεράιλα. Ναι, το δεύτερο μήνυμα το οποίο ξεκινάει πάρα πολύ δυνατά, με άσχημο τρόπο βέβαια για όσους έχουν ασχοληθεί με τους Βέλγους. Έτσι, οι οποίοι για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν την ελαφρύτητα της φανέλας τους παρά την. Λίγη μουσικούλα, κύριε Καβαδία, έτσι μια ψηλή, κάτι να. Εν τω μεταξύ, δες τώρα. Εντάξει, εγώ ας πούμε είμαι τη Βραζιλία πάντα. Ναι. Χρόνια ολόκληρα με αυτούς μεγάλωσα. Μαζί με τον αδερφό σου, ξέρεις ότι είμαστε άρρωστοι. Είστε σκυλιά της Βραζιλίας. Είμαστε άρρωστοι. Σκεφτόμουν από την αρχή του που είδα, ας πούμε, το πώς διασταυρώνονται οι ομάδες, σκεφτόμουν το Βέλγιο-Βραζιλία και λέω πώς θα τους παίξουμε αυτούς, είναι σκυλιά, είναι το ένα, είναι το άλλο. Λες. Εντάξει, είμαστε στο 53 βέβαια ακόμα. Εντάξει, φίλε, αλλά για ανατροπή ολική εντός 90 λεπτού, δύσκολα. Γιατί ο Ιάπωνος είναι καλός, δεν είναι. Ναι, λίγη 2-2. Δεν σου λέω ότι δεν λίγη. 2-2 λίγη. 3-2 εξαιρετικά χλωμό. Θα μου πεις μπάλα είναι. Έχουν την ποιότητα οι Βέλγοι, έχουν πολλούς παικταράδες. Αλλά φίλε, αυτή η φανέλα τελικά παίζει ρόλο, ρε φίλε. Δηλαδή, ας πούμε, χθες η Κροατία έδεσε στον όμιλο, έβγαζε μάτια. Χθες με το που φτάσαμε στα νοκάουτ και τους κόντρα λίγο η Δανία στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, φίλε, η Κροατία, τι πράγμα ήταν αυτό? Τόσο φοβισμένη ομάδα. Είχα καιρό να δω, δηλαδή, εντάξει, να ξέρεις ότι δεν το έχεις, να παίξεις φοβισμένα και τα μπορώ όπως έπαιξε η Ρωσία. Έτσι, η Ρωσία έπαιξε 90 λεπτά άμυνα με την Ισπάνια. Συνηγορώ σε αυτό. Αλλά δεν μπορούσε και να κάνει κάτι άλλο. Συνηγορώ σε αυτό που λες για το θέμα φανέλας, παύλα εμπειρίας, παύλα συνήθειας. Ναι, ρε παιδί μου, χαρακτήρα μεγάλης ομάδας, ας πούμε. Βλέποντας σήμερα τη Βραζιλία, η οποία δεν έκανε απολύτως τίποτα το θεαματικό, ναι, ήταν και σου έδειχνε μια ομάδα με τρίων. Βγάλε τι εικόνα έχεις από τους συγκεκριμένους παίκτες με τις ομάδες τους. Η εικόνα της Βραζιλίας ήταν μια εικόνα με τρίων παικτών οι οποίοι έχουν μια πάρα πολύ καλή τακτικά συμπεριφορά και καταφέρνουν και παίρνουν ανέμακτα παιχνίδια. Ναι. Κοίτα, η Βραζιλία αμυντικά είναι η καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Διαφωνώ. Ποια ήταν, Το 94. Αν και εκείνη δεν τρώει γκολ, είναι στην Αμερική. Ναι, καταρχήν το 94 η Βραζιλία. Βασικά οποιαδήποτε ομάδα ήταν κάτω από από τη μαεστρική, ας πούμε, καθοδήγηση του Ντούγκα, δεν έτρωγε γκολ ποτέ. Ναι. Ήταν γι' αυτός αμυντικογενής αμπέκτης, αμυντικό χαφ. Και με γερμανικές ρίζες. Και τότε ήταν και ο παίκτης ο οποίος την καθόρισε την Βραζιλία. Ήταν ηγέτης, ναι. Και Μπράνκο, θυμάσαι και Μπράνκο. Μπράνκο, μπροστά Μπεμπέτο. Ομάδα που έπαιζε, θυμάσαι. Ποιος? Ο Μπράνκο. Ο Μπράνκο έπαιζε στην Ιταλία, στην Φιωρεντίνα. Όχι. Στην Τζένοα. Στην Τζένοα, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις 12. Παύλος Δραπτόπουλος και Θανάσης Κυλώνης στα μικρόφωνα του Λίμπερο 107,4. Βασίλης Καβαδίας, όχι Κοβαδίας. Από τους πολλούς τους κουβάδες, το «κ» πάει να γίνει, να το κάνω «κου». Λοιπόν, ούτε κουβαδίας, ούτε κοβαδία, καβαδία τον άνθρωπο. Είναι και από τα πιο, έτσι, νομίζω είναι μακράν το πιο ωραίο επίθετο που υπάρχει στο Λίμπερο. Εντάξει, καβαδίας είναι αριστοκρατικό, ρε φίλε. Δηλαδή, θυμίζεις Κερκυραίο προύχοντα. Τουλάχιστον έχεις μια ποιητική προσέγγιση. Ναι. Καβαδίας είναι αριστοκρατικό, παύλα ποιητικό. Είναι πολύ μπροστά σαν τέχνη. Τέχνη. Ναι. Σαν και εμάς, ας πούμε, σαν να πουλάμε πατάτες στη λαϊκή. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, εσύ είσαι πελοποννησιακό επίθετο. Όλα τα Ισόπουλος έχουν πρέπει αυτό να. Αυτό είναι μεγάλος μύθος. Μύθος είναι. Κάθε όλοι οι Πελοποννησιόπουλος είναι. Μεγάλος μύθος είναι. Καταρχήν, η μισή Παπαδόπουλη της Ελλάδας είναι από Πελοπόννησο. Πώς είναι μύθος? Και έχουμε και Γιανακόπουλους, Ραπτόπουλους, ο Γιανακόπουλος του Παναθηναϊκού, η οικογένεια Γιανακόπουλου και ο Μακαρίτης. Δες το να. Ναι, πουλάει τρέλα,
Τσακαλί. Και η οικογένεια Γιαννακόπουλου από εκεί, από Καλαμάτα νομίζω κάπου κοντά. Ή τέλος πάντων Πελοποννήσι σίγουρα. Είναι πολύ, το όπουλος είναι Πελοπόννησος. Το Κυλώνης, ρε φίλα, όπου έρχεται. Στάντρα από τον Κύλωνα. Που ήταν παλιά στην Αθήνα. Από το Λιβάδι έρχεται. Ε? Από το Λιβάδι έρχεται. Βρε, εντάξει, ναι, από το Λιβάδι. Έχει ζαλίσει ο αδερφός, ρε κύλε, τι πράγμα. Με το Λιβάδι έχει ζαλίσει. Ναι, είναι εντάξει, είναι. Κουράζει. Είναι λίγο κουραστικός ο Κωστάκης. Αλλά το Κυλώνης, φίλε, στάντρα κάποια καταγωγή από τον Κύλωνα, Κυλώνιο Άγος κτλ. Ο οποίος Κυλώνης ήταν στην αρχαία Αθήνα. Τι ήταν, τύρανος ήταν ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο. Θα μας τα πει ο Καβαδίας καλύτερα που είναι γνώστης της. Λέει και ο Δημήτρης ο Δανακτσής. Ναι. Συμπασάκι, συμπασάκι, όλοι πήραν αγκαλιά το κουβαδάκι. Ναι. Καλά, εντάξει, φίλε, τώρα 0-2 είναι αυτό, δεν είναι απλά να πεις 0-1. Έχει λήξει το ημίχρονο, ξέρεις, για τους παίζοντες live. Είναι το ιδανικό σενάριο σε τέτοια μάτς με κάποιο φαβορί. Εύχονται, προσεύχονται να λήξει το ημίχρονο, έτσι ώστε να ποντάρουν σε καλύτερη απόδοση στο live. Στο live, ναι. Δηλαδή, όσοι πόντρα στο ημίχρονο, τώρα το live, τώρα το πάρε 0-2. Πάρε το 3-0 τώρα. Αμά. Εντάξει, εγώ έφαγα χθες κουτουλίδι με την Κροατία. Δεν το περίμενα, ρε φίλε. Είχε πάει και στο 2 και ο Άσος. Εντάξει. Αλλά, ρε φίλε, πραγματικά απίστευτη η εμφάνισή της στο δεύτερο ημίχρονο. Εξαιρετικά φοβισμένη. Θα μου πεις, έπαιζε με σοβαρό αντίπαλο. Δεν είναι πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να σε τρομάζει η Δανία. Δηλαδή, εσύ Κροάτη, αν έπαιζε με τον Βραζιλιάνο ή με τον Γάλλο, πώς θα έπαιζε, ας πούμε. Θα έπαιζε πολύ καλύτερα. Γιατί θα του έφευγε το βάρος του φαβορί. Ναι. Το οποίο βάρος του φαβορί θα το έχει αύριο. Το έχει τώρα το Βέλγιο και δεν του βγαίνει σε καλό. Και θα το έχει αύριο τέτοια ώρα, φίλε, και η Αγγλία. Η οποία και Αγγλία πλέον... πάει να παίξει με την Κολομβία. Ναι, και εκτός αυτού η Αγγλία όχι μόνο αύριο. Η Αγγλία, φίλε, έτσι πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση από το ταμπλό της μετά και τον αποκλεισμό της Ισπανίας, είναι υποχρεωμένη όχι απλά να πέρασει την Κολομβία, να πάει τελικό. Ναι. Γιατί εν συγκρίση με την Κροατία μπορεί να μην έχει καλύτερη ομάδα, είναι ένα τέτοιο πάνω κάτω, αλλά σαν όνομα πια Κροατία. Αγγλία είσαι. Αν δεν πας τώρα τελικό, πότε θα πας. Ποτέ. Έτσι. Για να πω όμως και την αλήθεια. Τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Η Αγγλία έπαιξε ένα παιχνίδι με την Τινησία. Ένα παιχνίδι με την Τινησία. Στο οποίο είχε πραγματικά. Είχε πολλές ευκαιρίες. Την κατοχή, τις ευκαιρίες και τέτοια. Κέρδισε όμως, έβαλε γκολ στο 90 φεύγα. Ναι, εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια εμφάνιση η οποία σε γεμίζει αυτοπεποίθηση. Όχι. Με την ψυχή σου. Παίζει στόματα, με τον Παναμά. Καλά, που Παναμά είναι σαν να έχουμε μαζευτεί εδώ μεικτή λίμπερο για να πάμε να παίξουμε με τους Άγγλους. Και η αναπληρωματική των Άγγλων χάνουν από τους αναπληρωματικούς των Βέλγων. Ναι. Και πάμε να δούμε πρώτη φορά. Όχι, αύριο το σε πρώτο ανταγωνιστικό μάτς την Αγγλία. Το πρώτο πραγματικό τεστ για την Αγγλία είναι αύριο. Ναι, μια ομάδα η οποία είναι κολοπετσωμένη. Εντάξει, η Κολομβία έχει και την εμπειρία, έχει και την αλητία την Λατινοαμερικάνικη. Εντάξει, ο Χάμες, αν δεν παίξει, βέβαια θα είναι μεγάλη απώλεια για τους Κολομβιανούς. Αλλά σε αυτό το τουρνουά ψιλομάθανε να παίζουν και χωρίς τον Χάμες. Γιατί δεν είχε παίξει ο Χάμες ούτε στο πρώτο ημίχρονο της πρεμιέρας με την Ιαπωνία, όπου εκεί τους πήγαν όλα στραβά. Και δεν έπαιξε επίσης και σχεδόν όλο το παιχνίδι στο τελευταίο με τη Σενεγάλη, που πάλι αποχώρησε τραυματίας. Λοιπόν, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Ενώ υπενθυμίζουμε και ενημερώνουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα με τους 107,4 στον FM, με τον Λίμπερο κοινός, ότι έχουμε διαγραφόμενη μεγάλη έκπληξη στο Ροστόφ, εκεί στην γενέτειρα, αν δεν κάνω λάθος, του Ιβάν Σαββίδη. Βέλγιο-Ιαπωνία 0-2 με Χαραγκούτσι και Ινούι. Και δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι άδικο το προβάδισμα των Ιαπωνέζων. Ναι, μεν ήταν περιορίστηκαν σε σχετικά παθητικό ρόλο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν ήταν και μονότρομο το μάτς, μην τρελαθούμε. Οι Βέλγοι βέβαια είχαν δοκάρει για να ισοφαρίσουν άμεσα το 0-1 του Χαραγκούτσι. Και επειδή μπάλα τιμωρεί, δεν έγινε το 1-1 και έγινε το 0-2 με πολύ ωραίο μακρινό σουτ του άσου της Σέιμπαρ του Ινούι. Η Βέλγοι τώρα από τα δεξιά. Κεφαλιά ο κάνει ο Λουκάκου. Όχι, ρε φίλε. Ξέρεις ποιος χειροκροτάει παραπάνω. Ποιος χειροκροτάει αυτή τη στιγμή με τα χέρια έτσι ανοιχτά. Τάκ, τάκ, τάκ. Κόλκα. Ναι, για τον Γκέιν. Ναι. Όπου τώρα χάνει ο Λουκάκου. Πάρε βάλε σέντρα εξαιρετική από τον Μενιέ τη Παρί. Και κοντινή κεφαλιά. Μαρκάρισο κιόλα και η μπάλα περνάει λίγο έξω. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Πίτερ, που είναι αυτό αγγλόφιλο. Θανάση λέει: Ελπίζω λέει, να συνήρθες, λέει, γιατί η αποσύση ήταν 38. Σιγά μου, εντάξει. Αλλά έκανε λέει, τέλεια δουλειά ο Σταμάτης. Δεν μου ρελεί, είναι εγγύς. Είπαμε λέει: 10-12 λέει χωρίς Σταμάτη, λέει: σαν να λείπει κάτι τη συνταγή.
Βλέπω Ρώσους στους τέσσερις. Δεν μπορεί να πήγε, λέει, μια Νότια Κορέα το 2002. Κοίταξε, η Κορέα το 2002 ήταν σε εποχή που δεν υπήρχε το VAR και είχε φάει τρελό μπρόξιμο. Τώρα, κακά τα ψέματα, τρελό μπρόξιμο δεν μπορεί να πάρει καμία ομάδα. Για σμπρόξιμο δεν ξέρω. Μόνο με τίποτα φάουλ έξι την περιοχή πάντως, και καμιά κόκκινη κτλ. Λέει πέναλτι ο Βαβά δεν μπορεί να πάρει πλέον, ας πούμε. Τα γήπεδα στα οποία έπαιζε η Κορέα τα knockout match θύμιζαν βωμούς αρχαίων εποχών που μπαίνανε πάνω τα σφαχτάρια και σφάζανε εκεί. Πάμε, έπεφε το παλτά. Παπ, γεια σου, πόδι. Τα προκαθάψια. Λοιπόν, ναι, πλέον σφαγή. Αυτό είναι από τα καλά του VAR. Εγώ δεν ξέρω, είμαι υπέρ του VAR. Βέβαια, είμαι υπέρ της σωστής και μετρημένης χρήσης του, αλλά προτιμώ να μου καθυστερήσει ένα παιχνίδι λίγο παραπάνω και να έχω. Παρά να μιλάμε τρία χρόνια ακριβώς, για να. Ακριβώς, ήταν, δεν ήταν πέναλτι κτλ. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να γίνει. Σφαγή δεν μπορεί να γίνει, κακά τα ψέματα. Γι' αυτό και έχουμε τόσες πολλές εκπλήξεις, έτσι. Γιατί οι μικροί, ό,τι δικαιούνται, το παίρνουν. Τουλάχιστον σε τέτοιες αποφάσεις που αφορούν κυρίως το πέναλτι. Τι λέει, δεν μπορεί να πήγε, λέει, μια Νότια Κορέα το 2002, λέει, και να μείνει έξω, λέει, η ομάδα του Πούτιν. Πάμε γερά τα λιοντάρια αύριο, λέει. Μπα, εγώ είμαι φόλα Κολομβία, Πίτερ, να ξέρεις. Είμαι κυρίως λόγω Φαλκάο. Γιατί κατά τα άλλα την Αγγλία τη συμπαθώ. Θέλω τελικό, λες, αυτή την διοργάνωση, λέει. Coming home. Καλή συνέχεια, Πίτερ Λιβερπουλιάνος από Δουβλίνο. Γεια σου, Πίτερ. Και έχασε, λέει, την ευκαιρία της ζωής του, λέει, ο Μανιάς, ο Τζιόλης και εσύ να διεκδικήσουν, λέει, πίσω στο Μουντιάλ. Τι εννοεί τώρα. Δες τώρα τι γίνεται. Αμάν. Λίγο ήθελα να γίνει το 0-3. Ο Δημήτρης, λέει, ακόμα, λέει, δεν τον έβαλε, λέει, τον Θάμνο το Βόδι. Τον Θάμνο είναι τον Φελαϊνί. Το Φελαϊνί. Ναι, γιατί γράψε εγώ το πρωί στο άρθρο στο παιδί του Φελαϊνί. Και η Ιαπωνία παίζει χωρίς Σακάτα. Τι παίζει? Χωρίς Σακάτα. Χιντετώσει. Σακάτα, φίλε, έχω φάει ένα κουτουλίδι από το Σακάτα σε ένα Γιουβέντους Ρώμα. Νακάτα και λέω. Τώρα με μπαίνει με το Σακάτα. Σακάτα, φίλε. Τώρα με μπέρδεψε. Πήγε με το μυαλό μου πήγε στο Νακάτα. Άλλο εσύ είναι ο Νακάτα. Ναι. Γιατί είναι το 2-2. Για το 2-2, λε. 2-0 στο 7 Δελπιέρο Ζιντάν και Νακάτα Μοντέλα στο 90 φεύγα. Με Φαντερσάρ που είχε πνίξει την μπάλα. Τέλο πάντων. Εντάξει, εμεί πανηγυρίζαμε, να ξέρει. Λογικό είναι εσύ. Και εγώ αν ήμουν οπαδό τη Ρώμα θα πανηγύριζα. Απλά κάνει. Τι λε τώρα. Αν και ήταν σε χρονιά που τελικά δεν το είχε πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω. Ή το πήρε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα. Όχι. Το χάσε. Την προηγούμενη ήταν. Την προηγούμενη το είχε πάρει. Ως πρωταθλήτρια έφερε το 2-2. Μάλιστα. Ναι. Οπ, όχι. Περνάει στο 66, σφίγγει ο κλειός για τους Βέλγους, οι οποίοι αν αποκλειστούν σήμερα που για εκεί πάει δουλειά, δηλαδή πραγματικά τους κολλάει η ρετσινιά του loser. Διαπαντός. Εάν οι Βέλγοι δεν βάλουν ένα γκολ μέχρι το 80. Νομίζω ότι οι ίδιοι θα τα παρατήσουν. Δε φίλε, αν αποκλειστούν σήμερα οι Βέλγοι, είναι βασικά το ματς που μπορεί να αλλάξει το ρουτ της ιστορίας τους. Ή κάνουν την ανατροπή και μετά ποιος ξέρει τι γίνεται με Βραζιλίες και τα λοιπά. Ή αποκλείται, φίλε, από τους Ιάπωνες που δεν έπρεπε καν να περάσουν. Πέρασαν λόγω καρτών. Fair play, άκτορα πράγματα. Δες τώρα φάτσα να σε αποκλείσει. Ο Σακάι. Λοιπόν, ο Σακάτης. Αλλιώς, φίλε, τους κολλάει η ρετσινιά της loser ομάδας για πάντα. Εσάι. Δεν ξεκολλάει ποτέ μετά αυτή η ρετσινιά. Λέει, μετά κάνεις ως Βελγική Ομοσπονδία έτοιμα να αποσυρθείς από τις διεθνείς διοργανώσεις. Απίστευτα πράγματα. Είναι σαν εκείνα τα αυτοκόλλητα που σου κολλάνε στα τζάμια του αυτοκινήτου. Που δεν βγαίνει ποτέ. Στα αμάξια θα βρουν. Στα αμάξια το Βέλγο. Είστε loser. Πάντως είναι ωραίο Μουντιάλ, φίλε. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μετά το Μουντιάλ του 86, που μου είχε μείνει, ρε παιδί μου, σαν το. Από αυτά που έζησα, έτσι. Από το 82 και μετά έχω ζήσει Μουντιάλ. Δεν έχω ζήσει τα πιο παλιά, που λένε όλοι, ας πούμε, για το 70 και τα λοιπά. Το 70 δεν υπήρχε καν σαν ιδέα. Αλλά το 86 μου είχε μείνει πάρα πολύ, ήταν Μουντιαλάρα. Από το 86 και μετά, νομίζω ότι αυτό είναι το Μουντιάλ που μου αρέσει περισσότερο. Εγώ θα σου έλεγα ότι αν έχω ευχαριστηθεί ένα Μουντιάλ σε επίπεδο γκολ, παιχνιδιών και τέτοια, θα έλεγα το 98. Το 98 δεν είχε πολλά γκολ, φίλε. Τα πιο πολλά είχε, ρε. Το 98. Ναι, τα πιο πολλά είχε. Το 98 στη Γαλλία. Ναι, τα πιο πολλά γκολ είχε. Ναι. Το ρεκόρ καλό Μουντιάλ ήταν. Το ρεκόρ έσπασε, νομίζω, τώρα που γίνανε οι ομάδες πιο πολλές. Ναι, δεν το έχω στο μυαλό μου για τόσο παραγωγικό Μουντιάλ. Είτε, το 98. Και αυτό ήταν καλό Μουντιάλ, όντως. Και με ωραίο τελικό και τα λοιπά. Εντάξει. Αλλά. Αυτό που δεν το ευχαριστήθηκα καθόλου, άσχετα αν το πήρε η Βραζιλία, ήταν το 94.
Ναι, ήταν λίγο. Γιατί ήμουν φαντάρος. Ήσουν φαντάρος, εντάξει. Και κοίταξε και σαν Μουντιάλ. Δεν έλεγε κάτι το. Ήμουν φαντάρος. Τα παιχνίδια ήταν σε κάτι περίεργες ώρες. Ναι. Πηγαίναμε, κάναμε ολόκληρα σενάρια για να πάρουμε τα κλειδιά από το Γκαρσεμιτζή, να πάμε να ανοίξουμε, να δούμε τα παιχνίδια. Τελικά εντάξει, πήραμε 10 μέρες άδεια στο τέλος, γιατί 18 Ιουλίου ήταν ο τελικός. Ναι. Και 19 απολυόμουν. Και πήρα και 10 μέρες τελευταίες, 10 μέρες άδεια έτσι. Και τουλάχιστον είδαμε τελικό σπίτι. Ξέρεις τι, ίσως να πες και λίγο ρόλο αυτό ότι διεξήχθη σε μια αντιποδοσφαιρική χώρα. Τότε αντιποδοσφαιρική. Τώρα έχει γίνει λίγο, έχει ποδοσφαιροποιηθεί λίγο. Έβαλε τον Μπεχταρά, το Φελαϊνί. Καλά, εντάξει, αντιποδοσφαιρική χώρα είναι και η Ρωσία. Καλά, ναι, δεν είναι ορισμός. Χαμπάρ δεν έχουν από δεν είναι. Πραγματικά, δηλαδή το πιστεύω ότι χαμπάρ δεν έχουν από μπάρ. Καλά, όχι, αυτό είναι λίγο ακραίο τώρα που λες. Εντάξει, δεν γίνεται να μην έχουν χαμπάρ. Η αλήθεια βέβαια είναι, φίλο, ότι σαν εθνική ομάδα, παρόλο που φτάσει στην οκτάδα, είναι μακράν η πιο άμπαλη ομάδα. Εντελώς άμπαλη ομάδα. Δηλαδή, τους έβλεπε με τους Ισπανούς, OK, είχαν επειδή με ένα πλάνο έτσι να καταστρέψουν το παιχνίδι των Ισπανών, να παίξουν διπλή και τριπλή ζώνη άμυνα κτλ. Θα βάλουν γκολ, δες. Εντάξει, να βάλει ένα γκολ το Βέλγιο να γίνει λίγο σαν σινεμάζεται, παιδί μου. Είναι λίγο τζέτζελο. Για να Οπα, δούμε. Μπήκε. Να μπήκε. Ένα-δύο με κεφαλιά. Θα βάλει γκολ. Ναι. Ο Φερτόγγεν, έτσι, αυτό που έκανε την αμπαλία στο γκολ, μειώνει το Βέλγιο στο 69. Τι κάνεις βρε Καβαζή μαύρε, τι κάνεις βρε. Αυτός παίζει στη Μέτς και τα ρουφούσε και φέτος καλά, έπεσε η Μέτς. Λοιπόν, μειώνουν οι Βέλγοι, ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι με την κεφαλιά του ψιλοκρεμαστή του Φερτόγγεν. Η έκφραση στο πρόσωπο του Φερτόγγεν είναι απίστευτη. Ναι. Δες τώρα η μπάλα τι γίνεται. Αποβολέει άπονα πηγαίνει στο κεφάλι του, κεφαλιά γέμισμα και πάει μπάλα μέσα. Κλάτς και ακουμπάει. Ναι, το γλύψε το δοκάρι. Γλύφει το δοκάρι και μέσα 1-2 το Βέλγιο μειώνει στο 69 και έχουμε παιχνίδι. Έχουμε παιχνίδι, ναι. Λοιπόν, καλή φάση. Τι θέλω να πω, αλλά πολύ άμπαλη ρε φίλοι Ισπανοί. Δηλαδή, εντάξει, και εμείς το 4 και στην μετέπειτα εποχή, ξέρω εγώ, επί Σάντος στην εθνική ομάδα αμυντικά παίζαμε με διπλές και τριπλές ζώνες άμυνας κτλ. Αλλά οι Ρώσοι τίποτα ρε φίλε, από μπάλα εντελώς τίποτα. Δηλαδή αν δεν έκανε το χέρι ο Πικέ, δεν θα βάζει ποτέ γκολ η Ρωσία. Αλλά οι Ισπανοί καλά να πάθουν ρε φίλε, εντάξει, καλά να πάθουν. Όταν Οπα. Κάνεις το 15 τσίκι τσίκι τα λοιπά, τι κάρτα. Ο Ιάπωνας. Μην βγάλει και ένα καναστεράκι. Τέτοια διαμαρτυρία. Ναι. Μην βγάλει ένα καναστεράκι και τον καρφώσει. Και το σφίριξε φάουλ, δες εδώ. Ναι. Ντροπή ρε, ντροπή. Για να δούμε λίγο, έχω και μήνυμα από τον Παναγιώτη τον Παπαδόπουλα, ο οποίος λέει Μουντιάλ λέει που δεν θα... Κάτσε, αυτό είναι, ναι. Μουντιάλ λέει που δεν θα αντιμετωπίσεις καμία εκτών. Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία και το καλύτερο Βέλγιο των τελευταίων 30 ετών, παρά μόνο στον τελικό λέει δεν χάνεται. Τεράστια... Λέει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Ναι. Τεράστια ήττα της Αγγλίας από Βέλγιο, αυτό εννοώ. Ναι ρε παιδί μου, εννοεί ότι ήταν θυλημένη δηλαδή, έτσι, ότι είχε σκοπό. Εντάξει, όχι, okay, ναι, αλλά σκέψου τώρα Παναγιώτη ότι αν καταφέρει η Αγγλία, εντάξει. Να αποκλειστεί αύριο. Άσε να αποκλειστεί. Εγώ σου λέω για την Αγγλία δεν είναι μόνο το αυριανό το μάτς, το αυριανό το μίνιμουμ. Η Αγγλία πλέον έτσι πως έχει πάει η φάση, πρέπει να πάει είναι τελικό. Καταδικασμένη να το πάρει φίλε, τουλάχιστον να πάει τελικό. Τουλάχιστον να πάει τελικό και εκεί εντάξει, αν παίξει με καμιά Βραζιλία, με καμιά Γαλλία, και okay, outsider θα είναι. Αλλά τελικό, αν δεν πάει η Αγγλία, θα είναι τεράστια ήττα της Αγγλίας, Παναγιώτη Παπαδόπουλα. Δεν ήξερα ότι είσαι ίσως να αγγλόφιλος. Τον Ασλαμά μόνο είχα για φόλα Αγγλία. Και εσύ είσαι φόλα Αγγλία ή εσύ είσαι όχι Βραζιλία, είπαμε. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι είναι. Αλλά ναι, ρε φίλε, τώρα δες είναι πραγματικά δηλαδή, η Αγγλία, που είναι από αυτό το ταμπλό πλέον η μοναδική, έτσι, το μεγάλο όνομα. Δεν θα παίξει με καμία εκ των Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία, αλλά και με το καλύτερο Βέλγιο, όχι των τελευταίων 30 ετών, των όλων των εποχών. Εντάξει, σε επίπεδο ρόστερ, αυτό το Βέλγιο είναι καλύτερο από το Βέλγιο του 86 και εκείνη τη δεκαετία του 80 γενικότερα. Γιατί έχει, εκείνο α πούμε είχε 5 παικταράδες, τώρα η εθνική Βέλγιο έχει 25 παικταράδες. Θα είναι αποτυχία για την Αγγλία. Κάτσε, De Bruyne, αμάν. Εδώ μπορούσε κάλλιστα να γίνει το 2-2.
Κόρνερ για τους Βέλγους, οι οποίοι τώρα θα... Από μικρός πάντως είχα αφήσει από τον Ινούι στο δωμάτιό μου. Τον Ινούι, ε. Ναι, είχα πάρει εκείνο το τεύχος από το αγόρι που τον είχε μέσα. Να δούμε και τον αυγοκέφαλο τον, τον Κομπανί. Όχι ρε φίλε, έχει φορές και φανέλα μεγάλης ομάδας ο Κομπανί. Μην μας κάνεις. Κομπανί τι φόρεσε. Αβουργάρα. Α, ναι, σωστά. Είναι λίγο αυγοκέφαλος όμως είναι, εντάξει. Αυτός. Ο Βίτσελε. Αυτός. Δες τώρα, Βίτσελ και Φελαϊνί θυμίζουν εποχή που ο Ηρακλής είχε μέσα Χατζηπαναγή, Κοφίδη, Παγώνη Βακαλόπουλο και Μάκη Δελιγιάννη. Λοιπόν, στο 94. Τα ισοπαίδωσες όλα. Κόρνερ. Γκολ θα βάλει. Αζάρ. Ο Φελαϊνής πάει την μπάλα πιο έξω. Στον Ντεμπρόνι και πάλι. Τώρα δεν πειράζει, θα βάλει τον Εγκολάν και θα γυρίσει το μάτς. Ναι, 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 Εγκολάν. Τώρα μπορεί να έχει και κατάρες στο σπίτι του. Κεφαλιά. Να, Φελαϊνή, ρε παιδιά. Τόπα, δεν τόπα. Δεν τόπα! Ε! Δεν τόπα για το Φελαϊνή. Τα γράψαμε, τα γράψαμε, φίλε. Τα γράψαμε. Τα γράψαμε για το Φελαϊνή. Τα γράψαμε. Λοιπόν, 2-2. Μαρουάν Φελαϊνή. Και τώρα έχουμε παιχνίδι. Δώσε λίγο, δώσε λίγο μια ψηλή. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Φελαϊνής. Κανέ προσποίησης από τον Αζάρ. Θα βλέπω δεν μπορεί να σουτάρει, φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Εντάξει, Φελαϊνή, φίλε, είναι από τους καλύτερους κεφαλοσφαιριστές στον κόσμο. Μπορεί να είναι αντιπαθητικός και αντιτουριστικός, αλλά στο ψηλό παιχνίδι είναι... Χασέμπε. Λοιπόν... Τώρα... Δεν ξέρω τι να ευχηθώ βασικά. Να ευχηθώ... Όχι, να το γυρίσει στο Βέλγιο. Να το γυρίσει στο Βέλγιο γιατί θα χαθούν μυθικά ποσά. Α, είσαι τώρα σαν Βραζιλιάνος λες. Όχι, τώρα, δεν ξέρω τι να ευχηθώ. Να ευχηθώ να πάει παράταση. Α. Για να δούμε λίγο μπάλα παραπάνω. Όχι, όχι, από αυτή την άποψη το βλέπω. Στο Βέλγιο προφίλ ο Κοσμάκη γιατί έχει ματώσει πολλοί κόσμος. Έχει ματώσει πολλοί κόσμος. Έχουν τα εντόστια έξω από όλο τον πλανήτη. Εγώ στα μάτς ή θέλω στα knockout μάτς. Ή θέλω να έχει 3-0, 4-1, μια καθολική επικράτηση, ναι, ναι. Ή θέλω να πηγαίνουν πέναλτι. Ναι, εντάξει, και εγώ είμαι. Κάτσε, ο Ιάπωνας. Ο Ιάπωνας μες στην περιοχή. Δηλαδή, ρε Βέλγιε, αν καταφέρεις να φας, Βέλγιε, 3 γκολ από την Ιαπωνία, ενώ έχεις σοφαρίσει, εντάξει, θα είσαι, δες εδώ. Ναι. Δες εδώ, ρε φίλε. Α, εδώ και με bold γράμματα. Εδώ δε. Αν δω τον Φελαϊνή να ξεκινά βασικό, εντάξει, γράφω ότι δεν είναι, θα το σκεφτώ να τζογάρω κάτι τι στο να σκοράρει. Σα λοιπόν, τα λέγα και. Ναι. Σα τα λέγαμε. Τα λέγαμε. Η λοιπόν... συμπαθή τάξη. Για να δούμε. Έχει ακόμα δρόμο το παιχνίδι. Στο 76 είμαστε. Βέλγιο-Ιαπωνία 2-2. Δεν πάμε σε διάλειμμα. Εδώ θα το πάμε σε ρή μέχρι και την λήξη του αγώνα. Λίμπερο ακούτε. 107,4. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Βραδάκι Δευτέρας 2 του Ιούλη του 2018, στα 33 λεπτά μετά τις 10. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να ευχηθούμε. Ναι, μπήκε ο Ιούλιος, τώρα ουσιαστικά ξεκινά το καλοκαίρι, το κανονικό. Τώρα που αρχίζουν και οι ζέστες, αυτή η εβδομάδα θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Κάντε τα κουμάντα σας, ειδικά για Πέμπτη Παρασκευή ακούτε 35+. Αλλά καιρός ήταν, μας είχαμε χειμώνα την περασμένη εβδομάδα, ενώ ήμασταν στα τέλη του Ιούνιου. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας. FM κενό το SMS αποστολή στο 54526. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες, με double S και KY. Αργότερα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. 2310-287 και 3 οχτάρια. Φυσικά να καλησπέρισουμε και τον χορηγό μας, τον Παράσχο, την οικογένεια Παράσχο, μια αποθήκη υδραυλικών στο κέντρο της πόλης, στην Ολύμπο 90 για όλη την πόλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός και ένας απλός σπίτι νοικοκύρης, ο άνθρωπος δηλαδή της διπλανής πόρτας θα το βρει στον Παράσχο, στην Ολύμπου 90. Και ό,τι έχει να κάνει φυσικά και με φυσικό αέριο. Έτσι, όχι μόνο ό,τι έχει να κάνει με τα υδραυλικά, και με φυσικό αέριο, λέβητας αερίου, με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Μπάξι, Φερόλι και Βολφ. Ο Δημήτρης λέει μετά τον Θάμνο, λέει, αν βάλει και ο Αζάρ ένα, το τσιμπήσαμε, λέει, το ποσό αυτό και πάλι. Μακάρι Ντεμέτριο, Αλμπερτίνη, να το τσιμπήσεις. Λοιπόν, αυτά με το γκολ του Φελαϊνή.
ο οποίος όντως είναι από τους καλύτερους κεφαλοσφαιριστές στον κόσμο και το απέδειξε και σήμερα με τον γκολ που πέτυχε. Δεν ξέρω πώς ασχοληθήκατε, κυρίως για το live, έτσι, γιατί δεν ξεκίνησε βασικός. Όσοι ασχοληθήκατε με το που είδατε να μπαίνει η αλλαγή και με προφανή στόχο γίνει άλλωστε η αλλαγή του για να γεμίσει την περιοχή και να κερδίσει κεφαλιές. Και με την πρώτη ουσιαστικά κεφαλιά που έκανε, τώρα μάλιστα παίζει center for offline. Ναι, παίζει μόνο στην κορυφή. Για να δούμε από τα δεξιά, από τα αριστερά, κεφαλιά Λουκάκου. Όχι, περνάει μπάλα. Out. Ναι, έχουμε out. Νωρίτερα, για όσους δεν το γνωρίζουν, η Βραζιλία, χωρίς να καταπλήξει τα πλήθη με την εμφάνισή της, κέρδισε δίκαια βέβαια με 2-0 το μαχητικό Μεξικό, το οποίο έχει καλούς παίκτες αλλά λίγο ατομιστές και τσαπατσούλιδες. Αρκετές φορές δηλαδή θα μπορούσαν να εκδηλώσουν την τελική της προσπάθεια με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις, αλλά προτίμησαν όλοι να κάνουν το κάτι της παραπάνω. Κάτι ακούς στα ακουστικά μου, κύριε Καβαδία. Παίζει κάτι από κάτω. Όχι. Μήπως ακούω φωνές. Μήπως έχω αρχίσει και τρελαίνομαι. Ναι, μπορεί να έχω αρχίσει να τρελαίνομαι. Αυτό είναι, παίζει σαν σενάριο. Από την πολύ μπάλα. Έχει κουρκουτιάσει το κεφάλι μας. Τι τώρα δεν ακούς κάτι που. Κάτι δεν ακούγεται. Μπήκαν βελζεβούλια στην. Κάνεις και βγαίνεις. Να, είδες. Δικαιώνομαι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν τρελάθηκα ακόμα. Κάτι πειράζει από κάτω. Είδες που βγαίνουν. Βγαίνε ρε φίλε τα βελζεβούλια εδώ στα ακουστικά μου. Λοιπόν, είσαι λέει ο Than Dark. Ο Than Dark κατά το ποιο? Κατά το Jean Dark. Jean Dark ρε φίλε, γιατί η Ιωάννα της Λορένης. Ναι, Jean Dark. Τι έκανε, έβλεπε το μέλλον? Με πιάνεις τώρα λίγο εξαπίνης, Δημήτρη. Α, ναι, ότι άκουγε φωνές, ναι, σωστά. Ναι, και αυτή άκουγε φωνές. Ναι, αυτή άκουγε τον Θεό. Ναι, εγώ τον Θεό δεν τον έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, για να πω την αλήθεια. Γι' αυτό δεν είμαι και πεπισμένος αν υπάρχει όχι. Και ακόμα το ψάχνω. Και όπως το ψάχνει και πολλοί κόσμος, βέβαια, έτσι. Γιατί και αυτοί που δηλώνουν 100% ότι υπάρχει Θεός, νομίζω ότι και αυτοί μέσα τους, έτσι, σε ώρες περισυλλογής, και αυτοί έχουν τις αμφιβολίες τους. Και γενικά καλό να την ψάχνουμε τη δουλειά για οτιδήποτε, είτε για θρησκευτικό ζήτημα, είτε για κοινωνικό, πολιτικό, αθλητικό, οπαδικό κτλ. Γενικά το ψάξιμο είναι καλή κατάσταση. Όπως έλεγε και ο τεράστιος Κώστας Χατζηχρήστος στην ταινία «Ο Ηλίας του 16ου», θα ψαχθούμε. Λοιπόν, το θυμάστε τη σκηνή αυτή, ψάξτε να λέει, βάλε Ηλίας 16ου, βάλε «θα ψαχθούμε». Εκεί που τον έχουν φωνάξει τον Πολιτσμάνο για να ξιχνιάσει την κλοπή. Τα μπιζού και τη φοντανιέρα που λέγει, η μπιζουτιέρα και η τζιμινιέρα. Αχ, αθάνατες ελληνικές ταινίες, κορυφές. Δεν υπάρχουν κωμωδίες σαν τις ελληνικές. Νομίζω ότι θα είναι και θέμα αγούστου βέβαια. Αλλά προσωπικά είναι οι μοναδικές κωμωδίες με τις οποίες γελάω. Με όλες τις υπόλοιπες Αμερικανίες και τα λοιπά, χαμογελάω. Κάνω χαμόγελο. Με τις ελληνικές, τις παλιές, τις καλές βέβαια, γιατί έχουν γυριστεί και βαλούτες. Λοιπόν, όσοι φορές και να τις δω, είναι πολύ το γελιό. Λοιπόν, μπήκε και ο Honda, ναι. Βγήκε ο Χαραγκούτσι και μπήκε ο Honda, ναι. Ο οποίος ακόμα στη Μίλαν παίζει ή τον διώξανε, πρέπει να τον έχουν διώξει. Δεν θυμάμαι. Για να δούμε τώρα τους Βέλγους. Το 82 έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Βασικά είναι και οι τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Ποιος θέλει τώρα που δεν έχουμε πάει ακόμα στο κομμάτι το ρεπορτάζ και τα λοιπά, θα μιλήσουμε και για αυτά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής και αφού πάμε σε διάλειμμα. Αλλά περιμένουμε την λήξη του αγώνα. Το Μουντιάλ είναι υπεράνω όλων των υπολείπων αθλητικών θεμάτων αυτή την περίοδο. Κακά τα ψέματα. Σαφώς είναι πιο πάνω και από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Τι άλλε είναι μια περίοδο που είναι σχετικά νεκρή. Δηλαδή, οι ομάδες, όσοι έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους, καταστρώνουν τα πλάνα τους, προπονούνται, προετοιμάζονται τη νέα σεζόν. Επίσημες υποχρεώσεις ακόμα δεν έχουν. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει και σήμερα φιλικό παιχνίδι, έχασε από την Όρτζαν 1-2. Θα μας τα πούνε αργότερα οι ρεπόρτερ του. Για Άρη και Ηρακλή, κυρίως μεταγραφικά ζητήματα είναι αυτά που απασχολούν τους οπαδούς των ομάδων. Αλλά αυτό που παίζει και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και ωραίο είναι το Μουντιάλ. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Έχουμε χορτάσει πολλά ωραία παιχνίδια. Ακόμα και τα κακά παιχνίδια, τα λίγα άσχημα παιχνίδια του Μουντιάλ είχαν suspense και αυτό δίνει ένα επιπλέον credit στην διοργάνωση. Γιατί, ας πούμε, χθες ήταν όντως κακά τα παιχνίδια.
και το βραδινό και το απογευματινό, αλλά και μόνο το ότι πήγανε στην παράταση και στα πέναλτι, τους πρόσφερε λίγο, λίγο αλλά το πίπερο. Έτσι είναι αυτά. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Βρήκες από τα Καβαδία, που λένε θα ψαχθούμε. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, καλά στο διάλειμμα, μπορεί να κάνουμε μια ψακτική στο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το μάτς μαζί, που θέλει να βγει να το σχολιάσουμε, να ζήσουμε την αγωνία των τελευταίων λεπτών. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. FM και ενώ το μήνυμα αποστολή στο 5-45-26, ο Ιάπωνας μέσα στην περιοχή. Για να δούμε λίγο. Ο Ιάπωνας, όχι, δεν ήταν δοκάρι, ήταν εξωτερικό δοκάρι νομίζω, το πίσω. Εκείνο που κρατάει τα δίχτυα πρέπει να ήταν. Όχι, ήταν τύπο corner, εκτελέστηκε, ούτε καν δοκάρι, πίσω στις ταμπέλες πήγε. Ο Ιάπωνας γεμίζει, μπλοκάρει ο Κουρτουά. Πάντως οι Βέλγοι έχουν δει κυριολεκτικά τον Χριστό Φαντάρο, έχουν κινδυνεύσει σε πολλές περιπτώσεις και με τρίτο γκολ. Είμαστε στο 84, για να δούμε αν θα κάνουν την ολική ανατροπή ή αν θα το στείλουν απλά στην παράταση. Τώρα λογικό είναι να έχουν το ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά βλέπουμε και τους Ιάπωνες πραγματικά σκυλιά του πολέμου να μην το παρατάνε καθόλου. Μεγάλη ευκαιρία, Λουκά, πω ότι βγάζει ο Καβασίμα, τεράστια ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία, διπλή ευκαιρία. Αρχικά την χάνει, ποιος την χάνει? Μιλάμε, είναι και οι δύο αποκρούσεις απίστευτες, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Κεφαλιές και φοβερές οι δύο. Η πρώτη είναι πιο δύσκολη. Και του Λουκάκου είναι δύσκολο, αλλά πηγαίνει σχετικά επάνω από τον Κομπανί. Ήταν η πρώτη. Όχι, από το 22. Λοιπόν, τώρα πιέζουν στο ψηλό παιχνίδι οι Βέλγοι, κάτι που αναμενόταν να γίνει, καθώς οι Ιάπωνες είναι η δεύτερη κοντύτερη ομάδα του Μουντιάλ. Και λογικό να πιέζουν στο ψηλό παιχνίδι οι Βέλγοι, που έχουν αρκετά έτσι ψηλά κορμιά. Ο Τσαντλή πρέπει να ήταν. Τσαντλή, ναι. Ναι. Και δεύτερη καρφωτή κεφαλιά από τον. Πήγε πάνω του. Η πρώτη ήταν πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ο Καβασίμα που κρατάει το 2-2. Είμαστε στο 86. Πάντως η εικόνα του αγώνα είναι ότι έχει κι άλλο γκολ το παιχνίδι. Αλλά δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι είναι από το Βέλγιο. Μακάρι να είναι. Γιατί αν δεν κερδίσει το Βέλγιο, θα μπει κι άλλος κόσμος στη φυλακή. Θα πρέπει να χτιστούν και δύο φυλακές ανά τον πλανήτη. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε το στοιχηματικό από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έτσι. Εντάξει, εγώ του στοιχήματος είμαι, αλλά σαν ποδόσφαιρο βλέπουμε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Εγώ επαναλαμβάνω, για μένα μετά το Μουντιάλ του 86 είναι το καλύτερο Μουντιάλ που θυμάμαι. Το τρέχον της Ρωσίας. Για να δούμε. Άμα Φελαίνη τελείωσε η φάση με στην περιοχή. Offside. Το Καβασίμα, ο οποίος είναι πολύ καλός στα τελευταία λεπτά, έτσι. Έφαγε το. Ναι, είναι offside. Είναι offside, Φελαίνη. Κοίταξε τώρα στα γκολ, δεν μπορεί να πει ότι φέρει και πολύ μεγάλη ευθύνη. Άντε στο πρώτο λίγο. Εντάξει, στο δεύτερο πιάνονταν. Είναι η καρφωτή κεφαλιά από τον Φελαίνη από τα 3 μέτρα. Εκτός θέσης στο πρώτο. Στο πρώτο γκολ. Στο πρώτο. Στο δεύτερο δεν πιάνονταν. Φιλέ, ήταν εξ επαφής ο Φελαίνη, σαν να ήταν πέναλτι από τα 2 μέτρα κεφαλιά. Εντάξει. Πού να το πιάσει εκεί. Λοιπόν, για να δούμε. Για παράταση πάει η φάση και θα είναι η τρίτη παράταση. Ο συνάδελφος χθες της ΕΡΤ τι έπαθε, το πρόσεξες με το 0-0, που έχει λήξει το πρώτο μάτσο στο Πηγματινό 1-1. Και θα σας πω σε λίγο ποιο είναι η πλάκα της υπόθεσης. Λοιπόν, ο Γιώργος Χαϊκάλης έκανε χθες την περιγραφή στο παιχνίδι το βραδινό, στο Κροατία. Ναι. Λοιπόν, έχει λήξει το Πηγματινό το μάτς 1-1. Και είναι 1-1 από το 4 το Κροατία-Δανία. Ναι. Και σε κάποια φάση λέει ότι από εκεί που δεν είχαμε 0-0 σε κανένα παιχνίδι του Μουντιάλ, είναι λέει το δεύτερο 0-0 της ημέρας. Κουνάω λίγο το κεφάλι μου, λέω τι λέει ρε εσύ. Λέω θα μπερδεύσει και λέω θα το διορθώσει 0-0, μάλλον. 0-0 σε δεύτερο ημίχρονο. Δεν αναφέρει ποτέ λέξη και θα σου πω γιατί όντως έκανε λάθος. Γιατί μετά από λίγο, σαν να ποστάρω να μου κάνω στο Facebook, απαντάει ο ίδιος. Δεν ήξερα ότι τον έχω φίλο στο Facebook. Και λέει παιδιά, λέει όντως, λέει, σαν να έπαθε λέει, διπλό εγκεφαλικό λέει, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, δεν μου το συγχωρώ με τίποτα. Λέω ότι και να πείτε λέει, έχετε δίκιο. Λοιπόν, εντάξει, δεν τον κράξαμε τον άνθρωπο με ευρυσίες και τα λοιπά. Εντάξει, μια ζωντανή περιγραφή. Έστω και αν γίνεται από το στούντιο, που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση
όσο να βρίσκεις μέσα στο παιχνίδι και να είσαι από πάνω και τόσο κόσμο και τα λοιπά. Ναι, φίλε, τώρα μα είσαι στο στούντιο, έχεις μπροστά σου δύο υπολογιστές. Ναι, 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 εντάξει. Κάνε δύο χαρτάκια. Αδικαιολόγητο λάθος είναι όντως. Αλλά λες ρε παιδί μου ότι οι άνθρωποι είμαστε, όλα μπορούμε να μας συμβούν. Εννοείται, ναι. Εννοείται, εννοείται. Και προς τιμήν του σου λέω, παρενέβη στη συζήτηση την facebookική και ζήτησε συγγνώμη. Εντάξει. Είναι, και ξέρεις γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί όντως είναι από τους καλύτερους περιγραφείς της ΕΡΤ ο συγκεκριμένος. Έχει ας πούμε άλλους που είναι τα ζώα μου αργά. Ο Γιώργος Χαϊκάλης είναι από τους καλύτερους. Και πώς του ήρθε τέτοια φλασιά να τα δει και τα δύο τα μάτια στο 0-0. Εντάξει. Φαίνεται μάλλον και αυτό θα είχε κυνηγήσει στοιχηματικά πολλά 0-0. Θα είχε φάει τα κουτουλίδια του που δεν ήρθανε. Έχουμε κάνει κι εμείς κάτι γκέλες εδώ. Καλά, πώς εντάξει. Μικρόφωνο μπροστά. Εντάξει. Εγώ την πρώτη φορά που μπήκα στούντιο είχα πει, ήθελα να πω αποτελέσματα Αγγλίας και είπα τελικό αποτέλεσμα αναφέροντας μόνο τη West Ham. Είχα πει West Ham 2-0. Με ποιον έπαιξε η West Ham, με τη Ham. Η West με τη Ham. Αρχίσαμε, η Αγγλία τώρα που πάει Σάββατο απόγευμα, ξέρεις και εσύ. Έχει. 150 μάτς. Κολλάει η γλώσσα σου από ένα σημείο και μετά. Έχεις πει πόσα αποτελέσματα. Ξεκινούσε ξεφέρετε πιο άργα η West Ham με το πρωτοκολλητικό του μάτς. Ο Νίκος ρε, είμαι εδώ στο στούντιο, ναι. Ο Νίκος είναι στο Βικελίδης, βάζει το πρώτο γκολ ο Άρης, ναι. Ανοίγει το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει το 1-0 και γκολ για τον Άρη φωνάζει ο Παπαδόπουλος, γίνεται το 2-0, ναι κατευθείαν. Επειδή το βάλεξε στην περιοχή φαίνεται. Κουρτουά τη βγάζει στο 90. Λοιπόν, μπήκαμε στις καθυστερήσεις, δεν τα έδειξε εγώ. Τώρα θα μας τα βγάλει πάνω στο, εκεί κάτω τα στο εικονίδιο. Όχι, πάνω θα το βγάλει δίπλα στο, τέτοιο, στο 0 και... Ναι, εκεί στο κόκκινο, αλλά νομίζω πρώτα τα βγάζει εκεί κάτω, κάπου αριστερά, ναι. Σε ένα στρογγυλάκι. Να... Α, ναι, 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 σωστά. Ναι. 4 και μετά θα βγει το 4 εκεί πάνω. 4, ναι, σωστά. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο μισό. Από τα 4 συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων, κόρνερ για τους Ιάπωνες στο 91. 3-3. 3-3 δεν προλαβαίνει, φίλε, όχι. 3-3 δεν προλαβαίνει, να λήξει, εντάξει. Που λέει ο λόγος. Εδώ το goal, λόγος. 3-2. Ναι, για να δούμε. Πάντως αποδεικνύεται για ένα ακόμα παιχνίδι ότι τα knockout παιχνίδια έχουν τους δικούς τους νόμους, δεν πάνε να είσαι καυτό φαβορί και τα λοιπά. Γιατί και για τη Βραζιλία έλεγα ότι ναι, μεν κέρδισε δίκαια. Αλλά κοψοχώλιασε αρκετές φορές. Δηλαδή πριν, ξέρεις τι, μην κοιτάς που έμεινε πάλι το 0 πίσω. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεκάλεπτο το πρώτο, εντάξει, μπήκε το. Στο πρώτο ημίχρονο, φίλε, χάσανε ευκαιρίες. Μπήκε το Μεξικό. Και χάσανε και ευκαιρίες και για 1-1. Όχι κλασικές. Και έλεγα πριν ότι στο σημείο που βγήκε λίγο έξω εκτός στούντιο, έλεγα ότι οι Μεξικανοί έχουν καλούς παίκτες, αλλά είναι τσαπατσούλιδες και πολύ ατομιστές στην τελική προσπάθεια. Οι Μεξικάνοι κουβαλάνε μια απίστευτη κατάρα επάνω τους. Ναι, δεν έχουν περάσει ποτέ τους νοκάτου. Όχι, εγώ τώρα εξετάζω μόνο το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δημιούργησε καταστάσεις. Δεν άπησε ότι η Βραζιλία τους έπαιξε μόνο τερμά. Πάντα δημιουργούν. Πάτησαν πολλές φορές περιοχή κτλ. Αλλά είναι τσαπατσούλιδες και εμένα μου φάνηκαν πολύ ατομιστές. Δηλαδή, πολλές φορές θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερη τελική προσπάθεια, αλλά σουτάραν από τα 30 μέτρα αντί να σπάσουν την μπάλα κτλ. Εντάξει, ρε φίλε. Δημιούργησε λίγο καλύτερες προϋποθέσεις για να βάλεις γκολ. Ούτως ή άλλως με το βουνό παίζεις. Έχει εξορισμού δύσκολο έργο. Αλλά εντάξει, δικαίως πέρασε η Βραζιλία και από ό,τι φαίνεται είναι και μοναδική μέχρι στιγμής που. Όχι μοναδική, και το Σάββατο είχαμε παιχνίδια που κρίθηκαν στο 90 λεπτό. Είναι η μοναδική του τελευταίου διημέρου τέλος πάντων που παίρνει την πρόκριση στο 90 λεπτό. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπω είναι ότι. Κάτι το γιατί ο Ιάπωνας έχει κερδίσει ένα φάουλ. Σε τακτικό επίπεδο, αυτοί που ανταποκρίνονται πιο καλά είναι οι Γάλλοι και οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο νικητής μεταξύ ενός από τους δύο θα είναι. Δηλαδή, όποιος περάσει στον μεταξύ τους ημιτελικό, εάν και εφόσον φτάσουν μέχρι τους ημιτελικούς. Και είχες πολύ δίκιο σε κουβέντα που κάναμε πριν από 2-3 εβδομάδες, όταν έλεγες ότι θα ποντάρω, ας πούμε, κάτι στο ότι η Γαλλία θα είναι η καλύτερη πιο ψηλά ευρωπαϊκή ομάδα. Ναι. Αυτό όμως τώρα ξέρεις τι γίνεται, φίλε, έτσι πως έγινε η κατάσταση. Θα μπορεί να το χάσω από τους Άγγλους. Θέλω να σου πω ότι έτσι πως έγινε η κατάσταση, τα ταμπλό πλέον θα το πληρωθώ το στοίχημα. Μόνο αν το πάρει η Γαλλία. Γιατί ξέρεις τι, ναι. Από το άλλο ταμπλό, στάνταρ θα πάει μια ευρωπαϊκή ομάδα στο τελικό. Στάνταρ. Υπάρχει η Κολομβία. Οκ. Okay. Κάτσε. Αμάν! Κόρνερ από τον Κουρτουά. Στο φάλ του Χόντα. Και πήρε ανάποδα φάλτσα η μπάλα, ε. Δες εδώ. Ο Χόντα. Πήρε φάλτσα ανάποδα, αλλά ξέρω Ρονάλντο. Και λίγο ήθελε να γίνει εδώ το 2-3. Πω. Και τώρα έχουν και κόρνερ οι Ιάπωνες στην τελευταία φάση του αγώνα λογικά.
Ματσάρα και αυτό. Βέλγιο-Ιαπωνία 2-2 από 0-2 και τα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. 0-0 το πρώτο μέρος. Παίζει πολύ το ημίχρονο. Και έτσι που λες, φίλε. Για να το πληρωθώ πλέον πρέπει ο Γάλλος να το πάρει. Γιατί από το άλλο ταμπλό, μόνο η Κολομβία μπορεί να μπει σφήνα. Όλες οι υπόλοιπες είναι ευρωπαϊκές. Κροατίες, Ισπανίες, Αγγλία, κάτσε. Ο Βέλγος τώρα αντεπίθεση. Σε παρακαλώ, μπήκε γκολ. Γκολ. 3-2 το Βέλγιο. Πω, τι ανατροπή απίστευτη, ε. Είναι φίλε γκολ που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του Βελγίου. Ναι. Είναι γκολ που μπορεί να αλλάξει την ιστορία του Βελγίου. Γκολ το Βέλγιο με τον Τζαντλή, νομίζω, ε. Τζαντλή. Δώσε λίγο. Δώσε το λίγο. Πάρ το λίγο. Απίστευτο, οι Ιάπωνες δεν το πιστεύουν, ε. Από 0-2. Εντάξει, καλά να πάθουμε βέβαια. Καλά να πάθουμε βέβαια, γιατί εντάξει, και δεν είναι από τους πιο συμπαθείς λαούς. Για εμάς τουλάχιστον. Για κάποιους άλλους φίλους μας είναι συμπαθέστατοι. Αλλά και γιατί είναι φίλε τώρα, εντάξει, περάσανε. Δες τώρα, ε. Μπλοκάρει ο Κουρτουά. Τη στρώνει στον Ντεμπρόινε, ο οποίος την παίρνει λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και περπατάει. Τη πάει ωραία στα δεξιά. Την αφήνει πολύ ωραία ο Λουκάκου. Βασικά το μισό γκολ του Λουκάκου. Από την ασίστ του Μενιέ την αφήνει ο Λουκάκου και έχει το Τσαντλή, χρυσή αλλαγή και πλασέ, όχι σε κοινή αιστεία, με το χρονόμετρο να έχει ξεπεράσει. Ε. Όχι, τώρα είναι το real time. Είναι real time. Ναι. Μπήκε ακριβώς το 94 το 3-2 του Βελγίου. Νωρίτερα. Ανατροπή απίστευτη. Στο τρίτο λεπτό περίπου είναι. Στο τρίτο λεπτό. Ομορφάντας για αυτός ο Τσαντλή. Θα σου πω τώρα ότι. Ξανατυλίχθηκαν τα σχέδια με τις φυλάκες και τα βάλανε πάλι σε εκείνο το στρόγγυλο. Άσε μωρέ, πολλές έχουμε. Ναι, σε εκείνο το στρόγγυλο. το χωνί εκεί που μπαίνουν μέσα. Τα σχέδια της φυλάκες. Κάτω οι Ιάπωνες. Τελικό. Οι οποίοι ανατροπή ψάχνουν, απίστευτη, έτσι. Ματσάρα. Οι οποίοι ψάχνουν το. Πώς το είπαμε, το σπαθί του Χατόρι Χάντσο. Έτσι το λένε. Στο Kill Bill, ρε. Δεν είχε πάει να. Ναι, το σπάθι. Όμως δεν το θυμάμαι. Ναι, Χατόρι Χάντσο. Χατόρι Χάντσο. Που ο άλλος ο Ιάπωνος χτυπάει το έδαφος. Ο Φελαϊνί, ο Στάθης Ψάλτης. Ωραίο μάτς πάντως. Ωραίο μάτς. Ματσάρα, ναι. Ημίχρονο 0-0. Τελικό 3-2. Από 0-2. Οι Ιάπωνες δεν το πιστεύουν. Αλλά και είναι καλό για το άθλημα αυτό που έγινε και γιατί είναι σαφώς πιο. Άντε βρε αγόρι μου. Εσύ τώρα γιατί με τον Μαρτίν, λόγω Εβερτών. Γιατί τα βάζουμε αυτόν. Ναι. Γιατί έχει αφήσει απ' έξω τον Αϊγκολάν. Εντάξει. Τον ναι, καλύτερο okay. Ποιοτικά. Χαφ, ναι. Χαφ που έχει, ένα ναι. Αυτό και δεύτερον, είναι ο μοναδικός game changer που μπορεί να έχει το Βέλγιο στη θέση του αμυντικού χαφ. Δηλαδή. Ναι. Ποιο Βίτσελ, και ο Φελαϊνί, φίλε. Και ο Φελαϊνί, φίλε, σου βάζει τον κόλτη σοφάρι σήμερα. Ποιο Βίτσελ, σε παρακαλώ. Ο Βίτσελ, όχι, άστο, είναι κρύο. Ο άνθρωπο στερείται κινήτρου, πήγε να πάρει 20 εκατομμύρια το χρόνο στην Κίνα, στα 25 του. Άσμο άνθρωπο άγευστο. Ναι. Αλλά είναι, φίλε, γκολ αυτό που είναι καλό και για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι σαφώ πιο πιασάρι και πιο θεματικό με το Βέλγιο. Και σαφώς πιο εμπορικό θα είναι ο. Θα δούμε και ένα Βέλγιο Βραζιλία. Να δούμε τι θα είναι ωραίο παιχνίδι. Τι ναι. Θα πιάσουμε. Αλλά είναι, φίλε, και για τους Βέλγους πολύ σημαντικό γκολ, γιατί όντως μπορεί να αλλάξει την ιστορία τους. Από εκεί που θα ήταν η ταμπέλα του loser φαρδιά πλατιά γραμμένη για πάντα στο κούτελό τους, ίσως να το γυρίσουν σε winners. Το γλιτώσανε. Το γλιτώσανε, θα φανεί. Εντάξει, μπορεί να χτίσουν πάνω σε αυτό το γκολ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και μετά θα επιστρέψουμε να διαβάσουμε και μηνύματα και να ασχοληθούμε με όλα διάφορα. Τα υπόλοιπα. Ένα σαμουράι. Όχι, πώς το λένε. Με Big Japan επιστρέψουμε. Με Big Japan. Και πώς το λένε το χαρακίρι. Χαρακίρι. Ναι. Εδώ έχουμε καβαδία να τα κάνει όλα τα γούστα. Κομματάρα, έτσι. Κοίταξε να δεις τώρα που το μάτς μας κράτησε μέχρι τώρα. Τώρα βαριέμαι να πάω μόνο στο σπίτι. Τώρα ας φύγουμε μαζί. Μια καλή. Εντάξει, εμείς να περπατήσουμε. 55 λεπτά. Λοιπόν, στα 5 λεπτά μετά τις 11, Λίμπερο ακούτε 107,4, Νικομή Μπαλαντέρ, εδώ με Παύλο Ραπτόπουλο και Θανάση Κυλώνη και Βασίλη Καβαδία στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Με Big Japan επιστρέψαμε, λόγω του αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Ροστόφ. Μεγάλο παιχνίδι, από τα κορυφαία μάτς του Μουντιάλ της Ρωσίας, Βέλγιο-Ιαπωνία 3-2, από 0-2 προηγήθηκαν οι Ιάπωνες, οι Βέλγοι το γύρισαν με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα. Νομίζω ότι είχαμε το καλύτερο ημίχρονο μέχρι στιγμής. Ναι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, και το δεύτερο ημίχρονο του Γαλλία Αργεντινή ήταν πολύ ωραίο. Και εκείνο ήταν πολύ, πολύ δυνατό.
Βέβαια δεν είχε τόσο πολύ μεγάλο suspense, έτσι, γιατί οι Γάλλοι το γύρισαν πολύ γρήγορα το 1-2 και στο τέλος κινδύνευσαν λίγο με την ισοφάριση. Ποιος είναι αυτός, Μπατίστα? Μπατίστα, Ντανιέλ. Ντανιέλ. Μεγάλη παιχτάρα φίλο Ντανιέλ. Αγαπημένος παίκτη Ντανιέλ. Τον γούστρα πάρα πολύ. Και σε εσάς έπαιξε. Σέντερ μπακ τον έβαλα. Ναι. Σέντερ μπακ έπαιξε τον Άρη. Όχι, έπαιξε σε ένα μάτι σέντερ μπακ. Πολύ δυνατός φίλε. Και Έλληνας διεθνής, ναι, παρόλο που ήταν πορτογαλικής καταγωγής. Ανιψιός πιανού. Έλα ρε. Πιανού. Για να σε λέω, ανιψιός πιανού, δυο ήταν στην Ελλάδα μαύροι. Τι δυο ήταν στην Ελλάδα μαύροι. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Νόνι Λίμα. Του Νόνι Λίμα, σοβαρά, ναι. Εθνικό, ε. Νόνι Λίμα. Πανιόνιο Νόνι Λίμα. Και εθνικό νομίζω. Πατήστα. Όχι, όχι. Πανέλη. Όχι. Ο Λίμα δεν έπαιξε εθνικό. Όχι. Όχι. Πανέλη. Ο Ιλούγκα που έπαιζε. Εθνικό. Εθνικό, ε. Ο Ιλούγκα. Φοβερή φίλε, εντάξει. Εκεί όταν πρόσφατα πιο ωραίο. Ο Ιλούγκα και είχε και έναν άλλον τότε. Αχ, ποιος ήταν ρε φίλε. Ποιος. Θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Δεν πειράζει τώρα, θα τον θυμηθώ. Αλλά Ντανιέλ Μπατίστα. Κόρη Ντανιέλ Μπατίστα, έχεις δει. Θεά. Ναι. Εντάξει, αυτός είναι πολύ ωραίος άντρας. Εντάξει, Μπατίστα. Δηλαδή, είναι... έβαλε υπογραφή ο Ντανιέλ, έβαλε υπογραφή κανονικά. Ναι. Και το βλέπεις, παιδάκι μου. Είναι εντάξει, και ψηλός και κρατιέται. Και μπράβο. Και είναι μπράβο. Και όμορφος. Είναι ναι. Δυνατός. Ωραίος, ο Ντανιέλ. Και μεγάλη παιχτάρα. Πολύ ωραίος παίκτης. Εξαιρετικός παίκτης. Σαν να είχε καταπιεί σπαθή ήταν στο δύο γήπεδο. Δύο πόδια, ψηλός, τελικά. Ναι, βρωμός το φίλε. Κάτι βρωμός το τραβούσε. Τεχνική κατάρτιση, άψογος. Πολύ δυνατός. ΑΕΚ Ολυμπιακού και Άρη, από τις τα έκανε μεγάλες. Λίγο μαντάρα βέβαια. Πού, στις, στις μεταγραφές του. Ναι, γιατί φεύγοντας από τον εθνικό που έπαιζε, πήγε στην ΑΕΚ. Εκεί έκανε ας πούμε, ναι, το καλό έκανε. Το βήμα. Στα χέρια του Μπάγεβιτς ανέβασε επίπεδο στην απόδοσή του και πήγε μετά και αυτός να πάρει τα λεφτάκια του από τον Ολυμπιακό του Σαλιαρέλη, αν θυμάμαι καλά. Ναι, νομίζω. Επί Σαλιαρέλη ήταν ναι, εκεί όντως, και να γίνει. Μετά ξαναγύρισε στην ΑΕΚ και από εκεί και μετά ήρθε και πέρασε και μια βόλτα από... Στο τελείωμα, ναι, από Θεσσαλονίκη. Όντως. Αλλά ήταν μεγάλη παιχτάρα. Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος είναι προσκεκλημένος στο στούντιο της ΕΡΤ, στο post-game show που υπάρχει κάθε βράδυ μετά τη λήξη του βραδινού αγώνα. Λοιπόν, FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, θα πάμε σιγά σιγά και στα ρεπορτάζ των ομάδων, να καλέσουμε Καβαδία, ποιο αυγαλούμε, βγάλουμε τον Μπατζόγλου, πάρε τσόρμπα. Ο 718 λέει, οι Μεξικανοί λέει, είναι τσαλατάνοι ρε, για τα πανηγύρια. Εντάξει, τσαλατάνοι για τα πανηγύρια δεν είναι, απλά είναι λίγο τσαπατσούλιδες. Έχουν καλούς παίκτες, αλλά πολύ ατομιστές οι επιθετικοί τους τέλος πάντων. Παιδιά, η άμυνα δίνει τίτλους, λέει 718. Ήρθε η ώρα της Ουρουγουάης. Κοίταξε την Ουρουγουάη, είναι εξαιρετικά αμφίβολος έως απίθανη συμμετοχή του Καβάνη. Αν δεν παίξει ο Καβάνη, είναι τεράστια απώλεια. Εγώ αυτό που έχω να πω για την Ουρουγουάη είναι ότι έχει στηριχθεί πάρα πολύ και καλά κάνει στην φοβερά μεγάλη εμπειρία που έχει στην εθνική ομάδα ο Όσκαρ Ταμπάρεθ, ο οποίος ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, ναι, πώς ναι, να ναι. στήσει ομάδα για ένα τουρνουά 20 ημερών. Είναι άψογος. Για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει αυτή τη καταρχήν στιγμή. Καταρχήν είναι η φιγούρα του Μουντιάλ. Είναι, καταρχήν είναι και πέραν των προπονητικών του ικανοτήτων, είναι η φιγούρα του Μουντιάλ. Δηλαδή, και μόνο ότι είναι τόσα χρόνια κάνει προπονητής με καροτσάκι, με τον μπαστούνι τώρα κτλ. Είναι δάσκαλος κανονικός ο Όσκαρ Ταμπάρες. Αλλά για την Ουρουγουάη, όντως είναι μια συμπαθέστατη ομάδα, σκληροτράχυλη. Αλλά αν δεν παίξει ο Καβάνη, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να την αποκλείσει την Γαλλία. Δεν υπάρχει. Είναι, περίπτωση δεν παρόλο υπάρχει. Που λέμε ότι είναι ομαδικό άθλημα που όντως είναι από τις απουσίες για την συγκεκριμένη ομάδα, στηρίζει πάρα πολλά στον Καβάνη Ουρουγουάη. Δηλαδή θα ήταν πιο αντιμετωπίσιμη μια ενδεχόμενη απουσία του Σουάρες από ότι του Καβάνη, κατά την άποψή μου. Θα σου πω ότι έτσι όπως την βλέπω εγώ την Ουρουγουάη, παίρνει πάρα πολλά από το εκπληκτικό τουρνουά που κάνουν ο Μουσλέρα, ο Γοδίν, ο άλλος ο σέντερ μπακ, ο Σουάρες και ο Καβάνη. Παίρνει πάρα πολλά από αυτούς που κάνουν εκπληκτικό τουρνουά.
συν αυτός ο Κοτσιδάκιας, ο Λαξάλτ, ο οποίος είναι καταπίνω χιλιόμετρα με λόγο και αιτία. Ναι, ναι. Αυτός μου στέρισε φέτος καλό δάμιο στο καμπιονάτο. Λοιπόν, έχουμε Βραζιλία-Βέλγιο, έτσι. Ναι. Βραζιλία-Βέλγιο, Γαλλία-Ουρουγουάη, από την μια πλευρά. Από την μια πλευρά και δες από την άλλη. Και από την άλλη Ρωσία-Κροατία και... Ο νικητής του Κολομβία-Αγγλία με τον νικητή του Σουηδία-Ελβετία. Σουηδία-Ελβετία, πιστεύεις ότι η λίγο περισσότερη... Παράταση το βλέπω. Ένα-ένα. Η λίγο περισσότερη... πιστεύω ότι έχουν λίγο μεγαλύτερη ποιότητα οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί. Από τους Ελβετούς. Οι Ελβετοί όμως έχουν πολύ μεγαλύτερο τσαγανό και τακτική προσήλωση. Εντάξει, για μένα είναι πολύ ισορροπημένο ζευγάρι. Δηλαδή το ότι δίνονται ελαφρώς φαβοροί οι Ελβετοί με βρίσκει αντίθετο. Εγώ θα το έδινα αν ήμουν μπουκ, θα το έδινα εντελώς τα ίσα το παιχνίδι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο. Αύριο το απόγευμα παίζουν. Απόγευμα είναι το αυτή. Απόγευμα είναι αυτό το Σουηδία-Ελβετία και το βράδυ είναι το Κολομβία-Αγγλία, το μεγάλο μάτι τη ημέρα. Στην βόλτα, στο πάρκο θα το δούμε αυτό. Ο 718 συνεχίζει και λέει: δεν είναι τυχαίο, λέει, που σαν κράτος έχουν το χαρακτήρι για κάτι τέτοια σκηνικά είναι, λέει, και μετά λέει κάτι για το ρύζι. Το οποίο δεν μεταφέρεται στον αέρα. Ας φάνε από εκείνο το τοξικό το ψάρι, μωρέ. Που έχουν κάτι τοξικά ψάρια που υπάρχουν, έχουν, και στην Ελλάδα έχουμε. Που τα παίρνουν αυτά οι σέφοι, οι εκπαιδευμένοι και τα μαγειρεύουν. Ας φάνε από αυτό εδώ. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τον Δημήτρη Βαλού, σε λίγο θα τον έχουμε. FM και τα μηνύματά σας, αποστολή στο 54526. Θα είναι και σε λίγο ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 23-10-2-7 και 3-8. Τώρα βλέπουμε ξανά πλάνα από το Βέλγιο-Ιαπωνία. Ένα από τα κορυφαία μάτς του Μουντιάλ. Νομίζω ότι μαζί με το Πορτογαλία-Ισπανία 3-3 και με το Γαλλία-Αργεντινή 4-3 ήταν τα πιο, έτσι, αυτά που θα μας έχουν μείνει πιο πολύ μέχρι στιγμής. Αν και είναι Μουντιάλ που ακόμα και τα παιχνίδια που δεν είχαν πολλά γκολ, το γεγονός ότι κρίθηκαν στο γκολ τους δίνει, ανεβάζει την αξία τους. Και γενικά παρακολουθούμε ένα άκρως ενδιαφέρον Μουντιάλ, το οποίο και οργανωτικά είναι ωραίο, γεμάτα γήπεδα. Επεισόδια ευτυχώς δεν έχουν γίνει, τουλάχιστον σε εκτεταμένο βαθμό. Το καθάρισε ο Πούτιν, ε. Το Πούτιν το έκανε μπουγάδα κανονική. Μπουγάδα κανονική. Λοιπόν, εδώ δεχόμαστε κάτι μηνύματα για τον Φελαϊνί. Σε καλή μεριά όσοι ακολούθησαν. Ο Φελαϊνί που μπήκε αλλαγή και το παστέλωσε με το κεφάλι, όπως κάνει συνήθως. Λοιπόν, αν δεν μπορεί ο Δημήτρης μπορούμε, τον έχουμε τώρα. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Τι γίνεται, εδώ μαζί με τον Παύλο τον Ραπτόπουλο είμαστε στο στούντιο. Γεια σας, καλησπέρα. Βλέπαμε τη ματσάρα, βλέπαμε. Καλώς ορίσατε. Τι ματσάρα είδαμε, ρε φίλε. Ναι, ωραίο. Και η Γαλλία και το Βέλγιο πέτυχαν νίκες που μπορούν να τους οδηγήσουν τελικό με την ψυχολογία. Ναι, 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 όντως. Και τώρα έχουμε μεγάλο μάτς. Το Βραζιλία-Βέλγιο είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όχι ότι είναι μικρό παιχνίδι και το Γαλλία-Ουρουγουάη, αλλά. Ναι. Δηλαδή ένα Βραζιλία-Ιαπωνία θα ήταν λίγο κλάιν, όπως λέμε, για προημιτελικό Μουντιάλ. Ο Λουκάκου πόσα γκολ έχει, τρία. Τέσσερα. Αλλά έχει κολλήσει εκεί. Τέσσερα. Ναι, ναι, τέσσερα έχει. Γιατί? Γιατί έβαλε τέσσερα δημιουργιάκα, δηλαδή, να το ακυρώσουμε γκολ. Πάλι καλά να λες που δεν ήταν σήμερα τα πέντε. Γιατί έχει χάσει ευκαιρία που για τα δικά του κυβικά δεν χάνεται. Πάλι καλά. Αυτό είναι το άγχος. Εντάξει, φίλε. Τα τρίβει τα χέρια του κόλπου. Την κεφαλιά που έχασε εκεί, σας άνοιξε ο. Δεν βρήκε γωνία, εντάξει. Δεν βρήκε γωνία. Τώρα 20 εκατοστά πέρασε μπάλα τώρα. Εντάξει, τι, δεν βρήκε γωνία. Εκεί ήταν, φυσήξατε όλοι μαζί την μπάλα. Λοιπόν, στα του πάμε στα το τελευταίο φιλικό για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας. Ο ΠΑΟΚ έχασε από την Νόρτζελαντ με 2-1 από την ομάδα της Δανίας. Ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο, δεν μπορούσε να δημιουργήσει και με τα μεγάλα λάθη που έγινε στην άμυνα, το ένα συνολικό, το άλλο του Μιχόγεβιτς, οι Δανείοι έβαλαν δύο γκολ. Μετά στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να ανέβει, να πιέσει. Είχε κάποια καλά διαστήματα, δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα. Μείωσε με τον Κουλούρη, είχε μια-δύο ευκαιρίες ακόμα, τελικά έχασε. Εντάξει, ποτέ δεν είναι ωραίο να χάνεις. Απέναντι σε μια ομάδα αρκετά γρήγορη, με πολύ νεαρούς ποδοσφαιριστές, η οποία την εβδομάδα παίζει και επίσημο παιχνίδι. Σαφώς δεν είναι στην ποιότητα του ΠΑΟΚ.
αλλά κατάφερε να κερδίσει. Ο Λουτσέσκου έκανε αρκετές δηλώσεις. Για πρώτη φορά έβγαλε και δημόσια έναν, όχι εκνευρισμό ακριβώς, μια αγωνία θα έλεγα για μεταγραφές, όταν μίλησε για μια κατάσταση που επήγει να αγοράσει, να πάρει ο ΠΑΟΚ δύο ποδοσφαιριστές, έναν αριστερό μπακ και έναν σεντερφόρ. Οι δηλώσεις του είχαν πραγματικό ενδιαφέρον και στη Νόβα, αλλά και αργότερα. Τόνισε καταρχάς ότι πέρασαν 11 καλές μέρες προετοιμασίας χωρίς μεγάλους τραυματισμούς. Θέλουμε δουλειά, είπε, και έτσι θα έρθουν και τα αποτελέσματα κόντρα στη Βασιλεία. Τόνισε ότι δεν είναι για κανέναν παίχτη εύκολο να μπαίνει σε ένα γκρουπ ερχόμενος από μεταγραφή. Έχουμε αρκετούς παίχτες, δεν είναι μόνο ο Ζαμπάκη, ο Χατσερίδης, είναι και όλοι οι υπόλοιποι, ο Λάβρου, ο Χαρίσης, ο Ερίκη, ο Μιστακίδης, ο Κίτσιου. Έχουμε τον Παλογιάννη που παίζει συνέχεια σε μια θέση που δεν ξέρει, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είχε άλλο ποδοσφαιριστή εκεί. Χάσαμε δύο παίχτες όπως ο Μάρκ και ο Κάμπος έμπειρους. Ο Πρίγιοβιτς δεν ήταν εδώ, άρα είχαμε ένα θέμα σε ολόκληρη την επιθετική γραμμή. Ο Χαρίσης έχει προβλήματα να παίξει όπως οι άλλοι τρεις, Μαρίσιο Σάχοφ και Κάνιας. Εξήγησε λοιπόν τις δυσκολίες. Επήγουν κάποιες μεταγραφές. Ένας επιθετικός, ένας αριστερός μπακ. Όσο πιο σύντομα γίνεται, πρέπει να γίνουν. Ξοδεύοντας χρόνο, θα χάσουμε και τον χρόνο προσαρμογής που χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε ένα καλό γκρουπ, αλλά σε κάποιες θέσεις, αν συμβεί κάτι, δεν θα έχουμε λύσεις. Για τον Νουάρντα τόνισε ότι τον περιμένει από 8 Ιουλίου και θέλουν χρόνο οι νέοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ομάδας. Ήταν λίγο πιο ξεκάθαρος από τις άλλες φορές και σαφώς στέλνει μηνύματα για τις κινήσεις που περίμενε να γίνουν και τις περιμένει ακόμα. Ειδησιογραφικά, μια και ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη αύριο και θα ξαναφύγει την Κυριακή και την Δευτέρα παίζει με τη Στεάουα. Ο Κουλούρης αποχαιρετάει πλέον οριστικά. Η συμφωνία με τον Ατρόμητο είναι εδώ και ημέρες. Είχε ξανααποχαιρετήσει, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ δεν είχε άλλο επιθετικό, παρέμεινε στην αποστολή και έκανε την προετοιμασία στην Ολλανδία. Σήμερα ήταν και η πρώτη μέρα διάθεσης διαρκείας από την Τούμπα, γιατί προηγήθηκαν και διαδικτυακά από την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα έχει δώσει 1240 διαρκείας. Σήμερα έφυγαν 700 από τα εκδητήρια της Τούμπας. Έχει μια πολύ καλή κίνηση την πρώτη μέρα διάθεσής τους. Επαναλαμβάνω, 1240 συνολικά. Την πρώτη μέρα των εκδοτηρίων, 700 σήμερα, και εντάξει, τα προηγούμενα είναι μέσω του διαδικτύου. Αυτά είναι τα νεότερα. Τα προβλήματα Ζαμπά, Χατσερίδη, Ελκαντουρί κτλ. Δεν είναι τόσο σοβαρά, λογικά θα μπουν σύντομα. Και το ερώτημα έχει να κάνει με τον Μουλέν, αν καταφέρει από την Κυριακή, μαζί και με τον Πρίγιοβιτς κτλ., να ενσωματωθεί και να ξεκινήσει και αυτός τις προπονήσεις για να έχει ο προπονητής και άλλες λύσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Για τον επιθετικό η αναζήτηση συνεχίζεται, μια και με όλα τα μπερδέματα των τελευταίων ημερών χάθηκαν κάποιοι στόχοι και υπάρχει μια αναζήτηση εκ νέου από τον ΠΑΟΚ. Ο 718 μου λέει, ρώτα τον Τζόρμπα, λέει αν ο Ρουμάνος λέει με τη δήλωση για τις μεταγραφές έδειξε από πάνω την ευθύνη σε ενδεχόμενο αποκλεισμού πέραν του εκνευρισμού που έχει. Δεν το κατάλαβα. Ρώτα τον Δημήτρη αν ο Λουτσέσκου λέει με τη δήλωση για τις μεταγραφές έδιωξε από πάνω του την ευθύνη σε ενδεχόμενο αποκλεισμού πέραν του εκνευρισμού που έχει. Τι πιστεύεις? Είναι δηλαδή σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν αρκετοί να το φορτώσουν ευθύνες από εδώ και πέρα. Έτσι όπως μιλάει και αρχίζει και τα λέει, είναι δεδομένο ότι θα το φορτώσουν ευθύνες από εδώ και πέρα και στον ίδιο, γιατί άλλα πράγματα ζήτησε, άλλα γίνονται. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μιλάμε για αποκλεισμό. Ο Ρουμάνος το τι είναι το έδειξε πέρυσι με αυτά που έκανε.
Φέτος ξεκίνησε μια χρονιά με λίγες απαιτήσεις και τελικά κάποια πράγματα παραμένουν ανοιχτά. Ό,τι έγινε με τα γραφικά έγινε εν ώψη βασιλείας. Από εδώ και πέρα όποιος και αν έρθει δεν θα βοηθήσει με τους Ελβετούς. Αυτοί που είναι εδώ αυτοί θα παίξουν και το θέμα είναι να είναι αυτοί καλά. Αρκεί να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και παίζει αριστερό μπάκο Μπαλογιάννης όπως παίζει στην προετοιμασία, ένας παίκτης που δεν έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμένη θέση. Μάλιστα. Αυτά, Δημήτρη. Αυτά. Εσύ αν ψήφιζες για τον Man of the Match στο Βέλγιο, Ιαπωνία, ποιον θα ψήφιζες? Δεν το είδα καλά, δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή δεν ήμουν αφοσιωμένος. Okay. Ναι, okay. Καλώς. Δεν θα το... Εντάξει. Δεν έχω καλή εικόνα. Ναι. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Εντάξει. Καλώς, Δημήτρη. Απλώς στάθηκαν πολύ άπειροι οι Ιάπωνες στην τελευταία φάση. Ναι. Πάρα πολύ άπειροι. Ναι. Πάντως, καλό ήταν που έγινε αυτό, όχι μόνο για στοιχηματικούς λόγους και για ποδοσφαιρικούς λόγους. Δηλαδή, άλλο ενδιαφέρον έχει η διοργάνωση με το Βέλγιο να προχωράει και άλλο με την Ιαπωνία. Φυσικά. Τώρα πάμε για ένα μάτς που μπορεί να ήταν και τελικός. Σωστά. Μάλιστα. Το Βραζιλία-Βέλγιο. Ναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Οκ, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ο Αζάρ ψηφίστηκε στο site της FIFA. Man of the match. Εγώ δεν ψήφισα Αζάρ, φίλε. Όχι ότι έκανε κακό παιχνίδι, αλλά... Και ποιο να βάλεις, τον Τζαντλή. Τζαντλή θα βάλεις. Τον Τζαντλή θα βάλεις, ναι, γιατί έδωσε τη νίκη και γενικά βοήθησε πολύ με το που μπήκε. Και στο δεύτερο γκολ του Βελγίου συμμετοχή. Βέβαια. Και το τρίτο γκολ. Την κεφαλιά που του βγάζει ο Καβασίμα στην αρχή και μετά βγάζει την ασίστ στον Λουκάκ που την ξαναβγάζει ο Καβασίμα. Μπήκε φρέσκος, μπήκε ξεκούραστος. Πάντως τον Αζάρ εγώ δεν τον ψήφιζα. Παρόλο που είναι παιχτάρα και παρόλο που έκανε όντως καλό παιχνίδι. Αυτό τώρα η αναφορά που κάνουμε στον Τσάντλι. Δες πόσο μεγάλη επιρροή μπορεί να έχει στην εξέλιξη ενός παιχνιδιού όταν μπαίνει κάποιος, ο οποίος προφανώς, εγώ έτσι τώρα φαντάζομαι, ο Τσάντλι μπορεί να παρακολουθούσε και να διάβασε το παιχνίδι από τον πάγκο με έναν τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε με το που μπήκε μέσα είδε τι έπρεπε να κάνει, τα έκανε, ναι, και τελείωσε. Καλά, από τον πάγκο πολλές φορές το βλέπεις, το μελετάς πολύ καλύτερα το παιχνίδι. Ναι, και υπάρχουν καμιά φορά και οι επιλογές του προπονητή, να καλή ώρα ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, υπάρχουν και επιλογές του προπονητή, ο οποίος μπορεί να σκέφτεται να έχει 1000 πράγματα στο μυαλό του, να τα έχει βάλει όλα καλά και να πάρει, να πει σε έναν παίκτη σήκω μπαίνεις και να το εξηγήσει και 3-4 πράγματα και ο παίκτης αυτός να μην είναι μέσα, ναι, στην εξέλιξη του παιχνιδιού 100%. Ο Γιάννης, ας πούμε, λέει, όχι, ο Γιώργος λέει και εγώ λέει Αζάρ θα ψήφιζα, λέει ξεκλειδώνει άμυνες από το πουθενά. Ναι, όχι, δεν ήταν καλό σήμερα. Καλό ήταν, αλλά ένα παιχνίδι που τώρα με τέτοια εξέλιξη. Καταρχήν ο Αζάρ γκολ έβαλε. Όχι. Όχι, το πρώτο ποιος το βάλει, το 1-2. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Ο Φερτόχεν, ο Φερτόχεν, ναι. Του 69, ο Φελανής στο 74 και ο Τσαντλής στο 94. Ναι. Όχι, εντάξει, αλλά είναι και υποκειμενικό ζήτημα. Ότι ξεκλειδώνει άμεσα το πουθενά, όντως το κάνει ο Εντεν Αζάρ, ένας παίκτης που λέγω τον θαύμασα από τα πρώτα του βήματα στη Γαλλία με τη Λίλ, που φαίνεται θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Ναι, είχε πάρει με τη Λίλ Ντάμπλ. Τώρα για να πάρει με τη Λίλ Ντάμπλ στη Γαλλία, δεν είναι ούτε Παρί, ούτε Μαρσέι, ούτε. Και είχε πάρει double. Και με μπαλάρα, με πολύ ωραία μπάλα τότε, με Γκαρσιά, Ρούντι Γκαρσιά. Εκεί ήταν που έκανε και το όνομα ο Γκαρσιά, Ακριβώς, ναι, και μετά πήγε στη Ρώμα. Λοιπόν, τι λέει, ναι. Εδώ μου στέλνουν διάφορο τον καημό τους, άλλοι που πληρώθηκαν, άλλοι που δεν πληρώθηκαν. Ένας λέει το είχε παίξει να προκριθεί το Βέλγιο στην παράταση, με το που είδε να μειώνει. Και στα 93 λένε, ενώ όλοι λέει, χοροπηδούσαν λέει, δίπλα μου, που το είχαμε παίξει σε μια παρέα, είχαν παίξει την ανατροπή εντός 90 λεπτού και εγώ λέει, ήμουν λέει, στις μαύρες μου. Έτσι. Όχι, πριν το... Ναι, έτριβε τα χέρια του. Ναι. Και στο 94 λέει, όλοι πετάγονται πάνω και εγώ με κάτω κηδεία. Μεγάλη Παρασκευή. Και λέει ο Γιάννης, το Σάββατο λέει, που ήταν να δούμε μπάλα, λέει, έχω λέει, βγάλει ένα δελτίο βουνό, λέει, στο Γαλλία, Αργεντινή.
Και η Μπέτλ δεν μου το πληρώνει, λέει, λόγω άκυρου συνδυασμού. Λέει και πάλι σου για την ώρα καλό βράδυ. Εντάξει, δεν κοιμούμαστε. Εκπομπή κάνουμε. Ο 7-18 λέει άρα το Μάρι του λέει πάει να σώσει. Λέει και καλά κάνει λέει, με τον, ξέρω εγώ, τον Μίχελς λέει, και τον Τέλειο τον Σαβίδη. Εντάξει, χαρακτηρισμοί δεν χρειάζονται. Μιας που πρέπει να τα λέμε και αυτά, δεν είναι και ο Νίκος εδώ, να ξέρεις ανανέωση. Θα τον καλέσουμε όμως. Α, θα τον καλέσουμε. Ναι, τώρα εντάξει, σε Παπαδόπουλο πάμε. Για ρίξτε το, ρίχτε. Ας τα πει αυτός. Καλά, εντάξει. Ας καλέσουμε Νίκο Παπαδόπουλο να μας πει το ρεπορτάζ του Άρη. Θα πούμε και ρεπορτάζ Ηρακλής στην συνέχεια. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές δραμές, να κάνουμε κουβεντούλα κυρίως για Μουντιάλ. Και κατά ψέματα αυτό είναι το θέμα των ημερών. Και όσον αφορά τα εκτός ποδοσφαίρου, το θέμα της ημέρας είναι η μεταπίδευση του LeBron James στους Lakers, έτσι. Που είναι και ομάδα σου, Όχι. Δεν είναι η ομάδα σου, οι Lakers. Όχι, με τίποτα. Αντι-Lakers. Εσύ είσαι Φιλαδέλφια. Αντι-Lakers και αντι-Celtics είναι πάντα. Εγώ αντι-Lakers είμαι. Όχι, οι Celtics δεν είμαι αντί, είμαι Boston είμαι. Εσύ είσαι Φιλαδέλφια, Ναι, ναι, ναι. Με αφήσα Julius Erving στο δωμάτιο που τσιρικά. Για μένα νομίζω η είδηση τη ημέρα είναι ότι βρήκανε τους πιτσιρικάδες που έχουν στο σπήλαιο στην Ταϊλάνδη. Τώρα για αθλητική είδηση λέω. Υπάρχουν και φυσικά πολύ πιο σημαντικές αθλητική ειδήσεις. Είδηση είναι και αυτή. Ρε, ποδοσφαιρική ομάδα είναι. Δεν έχω πάρει καθόλου πρέφα την υπόθεση. Δεν ξέρω καν για. Πήγε ένας προπονητής μια ποδοσφαιρική ομάδα πιτσιρικάδων. Τους πήγε βόλτα στην Ταϊλάνδη σε ένα σπήλαιο μέσα που είναι για τουριστικούς λόγους διαμορφωμένο. Και υποχώρησαν κάτι υποχώ και παγιδεύτηκαν μέσα 9 μέρες, 10. Άντε ρε. Ναι, και τους βρήκανε ζωντανούς. Όλοι και οι 9, εντάξει, μια χαρά. Ναι. Πάλι καλά. Ναι, καλά, αυτές φυσικά είναι και πιο γιατί συνήθως ειδήσεις. Αυτού του είδους οι ειδήσεις καταλήγουν με το... Ναι, ότι είναι τραγική κατάληξη και τα λοιπά και τα λοιπά. Ευτυχώς τώρα βρεθήκαν τα παιδιά. Θα προσπαθήσω λέει τις επόμενες μέρες να τους σώσουν. Εντάξει, τώρα έχει πλάνο η ΕΡΤ από Μόσχα που έχει πολύ ησυχία. Ναι. Δεν προκρίθηκαν οι Ρώσοι. Αλλά φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να περπατήσω εδώ μια φορά έτσι από περιέργεια. Να δω σε τι ύψος ας πούμε είναι αυτά τα δύο τα κτίρια. Κρεμλίνο και εκεί. Μπαμπούσκα. Ο Άγιος Βασίλειος. Άγιος Βασίλειος είναι. Νομίζω κάποιος του Βασιλείου είναι κάτι τέτοιο. Είναι. Και αυτός είναι καλός ο Ιωσήφ Νικολάου, είναι δυνατός. Είναι έτσι, έχει την άνεση. Δεν είναι πιεσμένος, ξέρει να κάνει και χαβαλέ. Χειρίζεται και ωραία τους τουρίστες που περνάω από δίπλα του και του κάνουν. Το είδα. Μια χαρά ήταν. Δεν κόλωσε. Ναι, το έχει. Καλά το χειρίστηκε. Και πρέπει να είναι και ο μοναδικός απεσταλμένος δημοσιογράφος. Άλλον ένα νομίζω. Και άλλον ένα έχει. Γιατί περιγράφει από το στούντιο. Λοιπόν, με Νίκο Παπαδόπουλο προς τη μήνη δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Να το προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Κύριε Καβαδία. Πάνε τα μπερεκέτια εκείνα στις Ηνωμένες Πολιτείες που φεύγανε 20. Α, καλά, αποστολές. Ναι. Που άλλοι πέραν και τις πεθερές τους. Ναι, γυναίκες αυτά, πλήρωνε η Ομοσπονδία. Α, είναι τριβέλας. Καλή του ώρα. Τριβέλας. Εκεί λοιπόν... με Στράτος Ευτελή, με Νίκο Αργυρίου, με Ανδρέα Θεοφιλόπουλο. Γιάννη Μαμουζέλο. Ναι, είχες πράγμα εκεί. Μανώλη Μαυρομάτη. Εντάξει. Ιστορικές φωνές. Η πρώτη μου συνέντευξη που πήρα ως σπουδαστής στα Ιέξινη αθλητικής δημοσιογραφίας ήταν από Γιάννη Μαμουζέλο. Σε ένα συνέδριο αθλητικού τύπου που είχε γίνει εδώ στο Καψί. Σοβαρά. Ναι, και έχω και φωτογραφία κιόλας. Εγώ με μαλλί κοτσίδα είμαι και έχω το μικρόφωνο που γράφει Ιέξινη και παίρνω συνέντευξη από Γιάννη Μαμουζέλο. Μαζική ως ο Παπαδόπουλος. Α, πουλάει τρέλα, Καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι τελευταίο για σήμερα. Είμαστε ακριβώς στις 11.30. Ανανέωσε ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος. Αυτό ήθελα να πω. Πες το ρε φίλε, θα περιμένουμε τον Παπαδόπουλο, το μυρωδιά να πούμε που του φεύγουν όλες οι ειδήσεις. Που δεν μπορεί ούτε να μας πει Κυριακή βράδυ τι μέρα θα ξημερώσει. Άσε τώρα. Λοιπόν... Τέτοιος είναι. Όχι, εντάξει. Νίκος είναι μάχημος. Είναι μάχημος να βλέπω του χρόνου να τον τρώνε λάχανο. Με την επιστροφή της ομάδας στη Super League. Σιγά με τον στέλνουν τώρα να κάνει τις περιγραφές. Ο Τσαλτίδης θα παίρνει όλη την. Όχι, ρε. Όχι, λες. Ναι, κοίταξε. Δικαιωματικά ο Παπαδόπουλος πρέπει να γίνει. Όλα ο Παπαδόπουλος θα τα κάνει. Όργος όλη την. Εδώ έχει κάνει φέτος. Ταξίδι αυθημερών έχει πάει στην Πάτρα φέτος, ρε φίλε. Και στο Αίγυπτο. Δεν μπορεί να κάνει περιγραφή πλέον. Γιατί? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μακάρι να ακούει κιόλα. Μπα, δύσκολα. Ναι, κάτι δουλειές και αυτό σήμερα ήταν. Λοιπόν. Παράσους κυρίες και κύριοι, εγγύηση
πώς λέμε, τσαντλή, έτσι είναι ο παράσχος για τα υδραυλικά είδη και γιατί, όχι, ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο. Στην Ολύμπου 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεται υδραυλικής φύσης ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε εκεί στο παράσχο. Στην Ολύμπου 90. Πάμε σε ένα διαλυματάκι τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ηρακλή. Αν πετύχουμε Παπαδόπουλο, θα έχουμε και ρεπορτάζ Άρη. Άρα την σημαντικότερη είδηση από το ρεπορτάζ του Άρη την ακούσατε από τον Παύλο Ραπτόπουλο. Και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα 37 λεπτά μετά τις 11 για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ εδώ στον Λίμπερο 107,4. Παύλος Δραπτόπουλος και Θανάσης Κυλώνης στα μικρόφωνα, Βασίλης Καβαδίας στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Επίσημος καλεσμένος έπρεπε να πεις, Επίσημος, ναι, προσκεκλημένος. Προσκεκλημένος. Επίτιμος. Τι επίτιμος παραπέμπει αλλού. Άσε με το επίτιμος. Παραπέμπει αλλού. Μην έχουμε τίποτα και μας κολλήσουμε τίποτα. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ πριν περάσουμε και σε ανοιχτές γραμμές και τα λοιπά, για Άρη λίγο επανέλαβε, επειδή με Νίκο Παδόπουλο δεν γίνεται να τον φιλοξενήσουμε σήμερα. Αυτό που έχει βγει προς τα έξω σήμερα το απόγευμα είναι πρώτον ότι υπάρχει μια ανανέωση συνεργασίας του Άρη με τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο στη θέση του τερματοφύλακα και το σημερινό ραντεβού που ήταν προγραμματισμένο να γίνει με Μπάμπη Παυλίδη για την επισημοποίηση της συμφωνίας για τα επόμενα 3 χρόνια, θα γίνει λογικά αύριο. Δεν αλλάζει κάτι δηλαδή, ναι. Απλά το μεταφέραν για αύριο. Μάλιστα, πάμε και στα του Ηρακλή, έτσι να πούμε 2-3 πραγματάκια. Στον Ηρακλή που ήταν σήμερα όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα έτσι, στην κορυφή του ενδιαφέροντος η συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Αθλητισμού ο κ. Βασιλιάδης με τους ανθρώπους και της Super League και της Football League που θα συμμετέχει του χρόνου ο Ηρακλής. Με αποτέλεσμα να μην προκύπτει, εξακολουθεί να υπάρχει διάσταση απόψεων, κυρίως όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων. Όσον αφορά τον Ηρακλή για τη Football League, το σημείο τριβής είναι σχετικά με τις ομάδες που θα ανεβαίνουν στην Super League και αυτές που θα υποβιβάζονται. Επιμένουν οι άνθρωποι της Football League στον προβιβασμό και υποβιβασμό 2 ομάδων, 2 δηλαδή να ανεβαίνουν από την Football League στην Super League και άλλες 2 να πέφτουν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα δούμε και στο κομμάτι των εγγυημένων εσόδων τι μπορεί να προκύψει και με τηλεοπτική στέγη κτλ. Στο περιθώριο αυτής της συνάντησης ο πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής του Ποδοσφαιρικού Ηρακλείου, ο Νίκος Βαφιάδης, συναντήθηκε με τον κύριο Βασιλιάδη και έκλεισαν νέο ραντεβού για τις επόμενες ημέρες. Εκεί θα συζητηθούν οριστικά τα θέματα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Πιθανολογώντας αυτή τη συνάντηση θα παραβρεθούν και άνθρωποι του ερασιτέχνη, έτσι ώστε μια και τον πέτυχαν τον υφυπουργό, μια και έξω να γίνει συζήτηση και για τα θέματα του ΓΣ, γιατί είναι και καλοκαίρι, μετά μπορεί να την κάνει ο υπουργός για κανένα νησάκι, δεν τώρα να τα αφήνεις στην τύχη. Να δούμε τι μπορεί να προκύψει θετικό για τον Ηρακλή, που είναι σε δύσκολη θέση όσον αφορά τα οικονομικά του και στα του ερασιτέχνη και στα θέματα της ΠΑΕ. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με την παραμονή ή όχι του Βασίλη Παπαδόπουλου, ενώ ξεκαθάρισε το τοπίο και με την παραμονή του Χρήστου Ρόβα και του Καζναφέρη. Να δούμε αν και ο Βασίλης Παπαδόπουλος θα συνεχίσει του χρόνου στην ομάδα. Όσον αφορά τα 3 βασικά στελέχη της φετινής σεζόν, τον Παναγιωτούδη, τον Ρεπιθόπουλο και τον Κυριακίδη, είναι διακαήθης υπόθεση του Σπύρου Μπαξεβάνου να παραμείνουν και αυτοί στο ρόστερ της ομάδας, αλλά μόνο με την προϋπόθεση να είναι, όχι προϋπόθεση, με μοναδική φόρμουλα να είναι ελεύθεροι, να τους αφήσει δηλαδή ελεύθερους η δόξα δράμας και να τους πάρει ο Ηρακλής. Κάτι που πολύ δύσκολα έως ακατόρθωτο φαντάζει, γιατί είναι 3 παίκτες που χαλαρά βρίσκουν θέση βασικού στην δόξα δράμας. Άρα δεν βρίσκω τον τρόπο και τον λόγο να τους αφήσει ελεύθερους η δόξα για να συνεχίσουν στον Ηρακλή. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ότι η δόξα δράμας έχει 3 καλύτερους παίκτες ή θα αποκτήσει 3 καλύτερους παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις. Τον Παναγιωτούδη, Ρεβιθόπουλου και Κυριακίδη. Άρα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δεν θα πρέπει να τους υπολογίζουμε πλέον ως μέλος του ρόστερ του Ηρακλή. Κάτι άλλο από το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν βλέπω να υπάρχει. Από το μπασκετικό, κάποια είδηση νεότερη επίσης δεν υπάρχει, αλλά
έχει αποκλειστεί σε πρώτη φάση το όνομα του Νίκου Οικονόμου, που είχε παίξει αρκετά ως πιθανός διάδοχος του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη στον πάγκο των Γιαννόλευκων. Μάλλον ο Χατζηκυριακίδης θα συνεχίσει και την νέα σεζόν. Να δούμε με τι υλικό φυσικά στα χέρια του. Όσον αφορά την Α2 που θα παίζει του χρόνου ξανά μανά ο Ηρακλής, όλα δείχνουν ότι οδεύουμε προς αποχώρηση των Τρικάλων και της Δόξας Λευκάδας από την Α2. Δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι δύο συγκεκριμένες ομάδες, τα Τρίκαλα και η ομάδα της Λευκάδας. Και όσον αφορά την ομάδα Βόλη, υπήρχε μία ακόμα ανανέωση σήμερα, διαμέσου επίσημης ανακοίνωση από το τμήμα Βόλη του Ηρακλή. Ανανέωσε και ο νεαρός ακραίος, ο Βασίλης ο Μούχλιας. Έχουν παραμείνει ήδη αρκετοί παίκτες, βασικοί και αναλυπρωματικοί, παγκίτες δηλαδή, πως είναι και ο Μούχλιας. Και ο Αρμενάκης, από ό,τι ακούγεται, θα ανανεώσει μέσα στις επόμενες ημέρες το τμήμα Βόλη, που και του χρόνου θα έχει μια άκρος ανταγωνιστική ομάδα. Προφανώς δεν θα διεκδικεί το πρωτάθλημα. Έχουν αλλάξει πλέον τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και φέτος που ήταν η ομάδα στο υπάρχει δεν υπάρχει, με μια συναυλή του Μαργαρίτη ουσιαστικά παρέμεινε στην ζωή εκεί κατά τα Χριστούγεννα, κατάφερε να τερματίσει στην τέταρτη θέση και να παίξει στο τελικό του κυπέλου. Αυτά και δύο ανανεώσεις από το γυναικείο τμήμα μπάσκετ του Ηρακλή, όπου θα συνεχίσουν την νέα χρονιά η Κλιματσάκη και η Πάπα. Αυτές, όχι Πάπα τον Πρίτς, που λέει το κομμάτι. Καλό έτσι. Λοιπόν, Μαντόνα φίλε. Εντάξει, Μαντόνα ήταν... True blue to be true. Είδες όμως, έπαιξα μπάλα, δηλαδή δεν είπα κάποιο άλλο τραγούδι. Πάνω στο ρεπορτάζ του Ηρακλή το έφερα και εγώ το δικό μου. Είσαι δυνατός. Λοιπόν, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, να συζητήσουμε για Μουντιάλ ή για ό,τι άλλο εσείς θέλετε. 23 10 287 και 3 οχτάρια. FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 545 26. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάση Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες με double S και KY. Δώσε λίγο μια μουσική ανάσα, είναι και εξαιρετικό το κομμάτι, Βασιλική Βαδία. Λοιπόν, να δούμε και κάποια στατιστικά στοιχεία από την ματσάρα που είδαμε πριν από λίγο. Διάβωσε. Διάβωσε. Το 3-2. Έχουμε και λέμε 24 προσπάθειες οι Βέλγοι, εκ των οποίων οι 8 on target, 11 οι Ιάπωνες με 4 στο στόχο. Λοιπόν, ένα δοκάρι για τους Βέλγους. Το δοκάρι άνε του Αζάρ στο ξεκίνημα για να γίνει το 1-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 16 στα κόρνερ, πάντα με γηπεδούχο την Βέλγικη ομάδα. Δηλαδή είχαμε 16 κόρνερ. 16 κόρνερ είχαμε, ναι, είχαμε 16 κόρνερ. 1-1 τα offside, πολύ λίγα. Η κατοχή μπάλας πολύ μοιρασμένη για τέτοιο ζευγάρι, 56-44. Όλοι στο μυαλό μας είχαμε πάνω από 60%. Αυτό ήταν και κάτι που πάνω από 60% έφυγε μόνο σε ένα πεντάλεπτο. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι. 56-44% η κατοχή υπέρ των Βέλγων. Ακρίβεια στις πάσες σχετικά υψηλή και για τις δύο ομάδες. 87% για το Βέλγιο, 83% για την Ιαπωνία. Πάσες οι Ιάπωνες αρκετά κοντά στους Βέλγους. Εντάξει, το παίξαν το μάτς όσο πιο γινόταν στα ίσα. Λοιπόν, 621 πάσες, εκ των οποίων οι 540 ολοκληρωμένες για τους Βέλγους, 453 με 374 ολοκληρωμένες για τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες, οι οποίοι τρέξανε ένα χιλιόμετρο παραπάνω από τους Βέλγους, 108-109. Το περιμέναμε. Τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Τώρα στο αμυντικό κομμάτι έχει πολλές υποκατηγορίες, οι οποίες είναι λίγο... έτσι μυστήριες. Ναι, ναι, έχει λέει, ας πούμε, τα tackling 2-8. Τώρα τα blocks, τι εννοείς τα blocks? Γιατί έχει μετά και clearances και καθαρίσματα. Τέλος πάντων, ας μην μπλέξουμε τόσο εξειδικευμένους όρους. Πάντως αφορούν αυτές οι υποκατηγορίες αποκλειστικά το αμυντικό κομμάτι. Μόλις μια κίτρινη κάρτα για τους Ιάπωνες. Δεν παίζει ο Καζεμίρο. Ο Καζεμίρο, ναι, το χάνει το επόμενο μάτς. Ναι. Το έβγαλε εκείνη την ώρα του αγώνα. Miss next match. Είναι σημαντική απώλεια για το παιχνίδι με το Βέλγιο, που είναι και αρκετά δυνατό, έως πολύ δυνατό στα half. Και φάουλ, 13 φάουλ κάνουν οι Βέλγοι και 9 οι Ιάπωνες. Και αυτό είναι παράξενο, το ότι οι Βέλγοι κάνουν περισσότερα φάουλ από ότι οι Ιάπωνες. Αυτά τα στατιστικά από το Βέλγιο-Ιαπωνία 3-2, μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν γίνει ποτέ στη τελική φάση Μουντιάλ, από 0-2 και όχι από νωρίς. Το 0-1 έγινε στο 48, το 0-2 στο 52 και από το 69 και μετά
ξεκίνησε η ανατροπή των Βέλγων με Φερτόνιο στο 69, με Φελαϊνί στο 74 που ήρθε από τον Πάγκο και με την άλλη χρυσή αλλαγή του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, τον Τσαντλή στο 94 μετά από πολύ ωραία αντεπίθεση και άφημα της μπάλας από τον Λουκάκου στην ασίστ του Μενιέ. Βέλγιο-Ιαπωνία 3-2. Ο βοηθός του Μαρτίνεθ ξέρεις ποιος είναι? Όχι. Ανρί. Ναι. Να ρίξουμε μια ματιά λίγο και στα στατιστικά από το απογευματινό παιχνίδι. Λες να κάνει αυτός καριέρα. Προπονητή. Ναι. Θα κάνει, γιατί να μην κάνει. Δεν νομίζω. Γιατί ρε. Δεν τον έχω ρε φίλε τον Ανρί. Όχι. Κοίταξε, είναι ψηλό στανταράκι ότι ο Ανρί κάποια στιγμή θα προπονεί στην Άρσεναλ. Δεν συμβαίνει αυτό. Λες, ναι, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι να το ζητήσει από κανένα book. Δεν στο δώσει και μεγάλη απόδοση. Γιατί είναι ψηλό. Α, τώρα που είπε να το ζητήσει από κανένα book. Για πες. Έχω κολλητό ο οποίος είναι στο Λονδίνο, είναι άρθρος σε Arsenal κτλ. Μπήκε και αυτός εκεί στη φάση με τους μπούκιδες, τους Άγγλους κτλ. Και τι πήγε και πρότεινε ας πούμε στο μπούκ εκεί. Ξέρεις, είναι δύο οι εταιρείες, η Ladbrokes και η William Hill, ναι, που έχουν τα μαγαζιά. Ή πήγε σε μία από αυτές, δεν θυμάμαι τώρα πια. Και είπε, λέει, ότι θέλω να ποντάρω ότι την ημέρα του τελικού θα έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία στο Λονδίνο, και θα σκοράρει ο Κέιν με πέναλτι στο 31ο λεπτό. Το δώσανε ή το επεξεργάζονται ακόμα? Το επεξεργάζονται ακόμα. Ναι, εντάξει, απίστευτο, πολύ... ναι, δηλαδή... ζητάς τα πάντα. Ζητάς τα πάντα εκεί, ναι, και θα του δώσουν σίγουρα. Τώρα τι απόδοση θα του δώσουν, προφανώς πολύ μεγάλη, γιατί ζητάει και συγκεκριμένη θερμοκρασία στο Λονδίνο και να πάει η Αγγλία τελικό και να κερδίσει πέναλτι ο Κέιν στο 31ο λεπτό και το λεπτό, ναι, και να το χτυπήσει και να το βάλει κιόλα. Ναι, είναι πιο κόμπο μπέτ πεθαίνεις, δεν υπάρχει. Είναι πολύ, πολύ κόμπο. Λοιπόν, Βραζιλία, Μεξικό 2-0. Κομπαγιάση. Νταϊσούκε, κάπως έτσι τον λέγανε νομίζω. Νομίζω Νταϊσούκε τον λέγανε. Νταϊσούκε Κομπαγιάς, ο άλλος του Ηρακλή. Στο Βραζιλία-Μεξικό 2-0 με τα γκολ του Νεϊμάρ στο 51 και του Φιρμίνου στο 88 μετά από ασίστ ουσιαστικά του Νεϊμάρ. Να δούμε λίγο τα στατιστικά. Τώρα που λες για στατιστικά, ναι, και επειδή ανέφερες και τη Βραζιλία, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, αλλά 98% σίγουρος, κάπου άκουσα, διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα πού, ότι στα τελευταία 21 γκολ ή 20-21 γκολ που έχει πετύχει η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, έχει συμμετοχή είτε σκοράροντας είτε δίνοντας την ασίστ στον Νεϊμάρ. Ναι. Είναι απίστευτο το πόσο επιδραστικός είναι ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι των Βραζιλιάνων. Ναι. Να του λείπανε και αυτά τα με τις μακαρονάδες στο κεφάλι. Εντάξει, ναι, ναι, είναι και λίγο. Είναι λίγο έτσι καραγκιοζάκος ο Μερικής. Ας πούμε, εκεί ο Λαγιούν όντως του κάνει επιτηδευμένα το πάτημα και είναι για κόκκινη κάρτα. Αλλά μην σπαρταράσαν σαν μπέστροφα, ρε εσύ, Νέιμαρ. Λέει, όπως το άλλο το βιντεάκι, το δεσμό με το σκυλό το μαρκάρισμα που δέχτηκε στο προηγούμενο το παιχνίδι, που τον έχουν βάλει να γυρίζει, βγαίνει σε εθνικές οδούς, πηγαίνει. Είναι σαν τον Καραγκούνι. Με εκεί πρόλη, ναι. Είναι σαν το, άμπρα, το βιντεάκι άμπρα με τον Καραγκούνι. Ναι, ναι, ναι. Όντως. Που κάνει τη βουτιά. Λοιπόν, στο Βραζιλία-Μεξικό, τα στατιστικά. Η 21 προσπάθειες για την Βραζιλία, οι 10 συγγνώμη on target, 13 για τους Μεξικανούς, μόλις μία on target, δοκάρι κανένα, 8-7 τα corner, και εδώ είχαμε αρκετά corner, 0-2 τα offside, 2 για τους Μεξικανούς. Κατοχή μπάλας υπέρ των Μεξικανών, 47-53 υπέρ του Μεξικού, με μεγαλύτερη ακρίβεια στις πάσες, 85% οι Μεξικανοί, 83% οι Βραζιλιάνοι. Οι Μεξικανοί που κάνουν και παραπάνω πάσες, έτσι, από τους Βραζιλιάνους, αυτό είναι είδηση. 424 οι Μεξικανοί, 398 οι Βραζιλιάνοι. Κάτι που αναδεικνύει και τη φλιαρία τους, όπως σωστά τόνισες πριν. Ναι. Οι Βραζιλιάνοι οι οποίοι τρέξαν παραπάνω κατά 3 χιλιόμετρα, 92-89 τα διανυθέντα χιλιόμετρα. 2-4 οι κάρτες κίτρινες, 2 οι Βραζιλιάνοι, 4 οι Μεξικανοί. 6-18 τα φάουλ, πολύ περισσότερα κάνανε, τριπλάσιο αριθμό των φάουλ των Μεξικανών. Τα πιο πολλά τα δέχτηκε και σήμερα ο Νεϊμάρ.
Ο Νεϊμάρ, ο οποίος θα βρει μπροστά του τον Αζάρ και τους υπολείπους. Βλέπουμε λίγο πώς έχουν τα ζευγάρια. Και έχουμε και τις αποδόσεις. Λοιπόν, καταρχήν αύριο τι περιέχει το μενού, το μουντιαλικό. Στις 5 το απόγευμα, Σουηδία-Ελβετία. Αυτό παίξει το από τώρα 1-1. Δεν χαλάει ποτέ. Λέει, πώς να μην πάει πάρτε αυτό το μάτς. Και τι απάμε, 0-0 θα πάει, με 2-2. Λοιπόν, το 1-1 που το γυροφέρουν αρκετά και οι δύο ομάδες στον όμιλο. Η Σουηδία δεν το έφερε με τους Γερμανούς, ναι, που το βάλε ο Κρός στα χασομέρια. Οι Ελβετοί το φέρουν με τους Βραζιλιάνους και στις λεπτομέρειες δεν το φέραν στα άλλα δύο παιχνίδια. Με την Σερβία που βάλε ο Σακίρ στην αντεπίθεση στο 90 και με την Κωσταρίκα που ήταν 1-1 μέχρι το 88 και έγινε 2-2 από το 88 και μετά. Λοιπόν, η ισοπαλία είναι κάτω από τις τρεις μονάδες στο 2.95. Φαβορεί ελαφρώς η Ελβετία στο 2.70. Outsider Σουηδή στο 3.10. Εγώ διαφωνώ, δεν καταλαβαίνω βασικά γιατί η Ελβετή είναι φαβορεί. Είναι για μένα εντελώς έτσι στα ίσα οι ομάδες. Τριπλή με πρώτο σημείο το Χ. Κολομβία-Αγγλία αύριο στις 9 το μεγάλο μάτς της ημέρας. Η νίκη των Κολομβιανών στο 4+. Οι Κολομβιανοί που έχουν αμφίβολο τον Χάμες Ροντρίγκες. Ο Φαλκάο παίζει κανονικά. Οι Άγγλοι με όλους τους βασικούς. Θα τους επαναφέρει ο Southgate. Ο οποίος θα δούμε κατά πώς θα δικαιωθεί στην επιλογή του εντός αγωγικών να χάσει από το Βέλγιο για να πάει στο εύκολο μονοπάτι, στο εύκολο ταμπλό. Βασικά στην επιλογή του να μην κυνηγήσει με 100% δυνατότητες στην νίκη. Την πρωτιά, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, στο 2-10 το διπλό των Άγγλων, στο 3-20 το Χ. Και σε αυτό το ζευγάρι βρωμάει αρκετά για παράταση, είναι η αλήθεια. Ποιο? Το Κολομβία-Αγγλία. Πολύ θέλει να πάει παράταση. Εδώ θα πήγαινε παράταση, φίλε, το Βέλγιο-Ιαπωνία. Βλέπεις ότι όλα τα μάτς είναι σφιχτά. Εδώ ακόμα και η Γαλλία που ήταν παρασάγκας καλύτερη από την Αργεντινή, αν μπει εκεί η στραβοκλωτσιά στο 90 φεύγα, θα λήξει 4-4. Δηλαδή μόνο η Βραζιλία πήρε σχετικά καθαρή νίκη, που και πάλι περίπου δεν την έλεγες. Ήταν η μοναδική νίκη που κρίθηκε με δύο γκολ διαφορά. Λοιπόν, και έχουμε τώρα ματσάρες, κυριολεκτικά πρόωρους τελικούς την Παρασκευή. Στις 5 το απόγευμα Ουρουγουάη-Γαλλία, με το διπλό των Γάλλων να πέφτει σταθερά, άνοιξε στο 2 και παραμένει σε κάποιες εταιρείες εκεί οριακά, σε κάποιες άλλες έχει πάει στο 95. Επαναλαμβάνω ότι την Ουρουγουάη είναι εξαιρετικά αμφίβολος έως απίθανη συμμετοχή του για τον Έντισον Καβάνη, η οποία αν τελικά επιβεβαιωθεί για μένα είναι αξεπέραστο εμπόδιο, όσο και αν λέμε ότι είναι πραγματική ομάδα η Ουρουγουάη που όντως είναι. Είναι παίκτης που, επειδή ξέρει και τη Γαλλία, την ψυχολογία των Γάλλων από την Παρή και τα λοιπά, είναι και ο αρχισκόρο των Ουρουγουανών, είναι ηγέτης, είναι για μένα και από τα καλύτερα φόρ στον κόσμο τα τελευταία χρόνια και ήπιον τόνων, έτσι, ούτε να απασχολεί τα μέσα με τη συμπεριφορά του, με γκόμενες, με το ένα, με το άλλο, πολύ είναι low profile. Είναι παίκτης που θα τον ήθελα στην ομάδα. Ναι, χαλαρά φίλε, εντάξει, είναι... Και σκοράρει με όλους τους τρόπους. Κεφάλι, σουτ, φάουλ, πέναλτι, τα πάντα όλα. Λοιπόν, Ουρουγουάη-Γαλλία στο 4-60 πάνω κάτω ο Άσος, κοντά στο δίφραγκο και σιγά σιγά πέφτει το διπλό των Γάλλων, οι οποίοι δεν θα έχουν τον Ματουιντή, είναι τιμωρημένος. Ο Λεμάρ μάλλον θα τον εγκαταστήσει. Καλά, δεν είναι. Τραγική απώλεια του Ματουιντή. Κοίταξε, ο Ματουιντή ήταν χρήσιμος στο μάτς με την Αργεντινή, που τον έβαλε με αποκλειστικό σκοπό να σβήσει τον Μέση. Ναι. Και τα κατάφερε. Τώρα στο μάτς με την Ουρουγουάη, που Ουρουγουάη δεν έχει Μέση. Δεν θα ήταν τόσο απαραίτητος ο Ματουιντή. Θέλεις λίγο πιο δημιουργικό. Ναι. Και ο Λεμάρ που μάλλον θα πάρει τη θέση του είναι σαφώς πιο δημιουργικός παίκτης. Και σε 9 το βράδυ της Παρασκευής, Βραζιλία-Βέλγιο, στο 2-10 πάνω κάτω ο Άσος, στο 3-40 το Χ, στο 3-60 το διπλό. Πού πολύ... θα το δούμε αυτό το μάτς. Πού θα το δούμε, σε μια τηλεόραση σίγουρα, στη Μόσχα, όχι δεν ξέρω πού γίνεται. Στη Ρωσία πάντως δεν θα είμαστε. Όχι γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά γιατί. Δεν παίζουν φράγκα. Δεν έχουμε και εισιτήριο. Ρε. Ναι, σωστά, σωστά. Τα αεροπορικά εύκολα, να. Πολύ θέλει. Και από τα ζευγάρια που είναι γνωστά μέχρι τώρα από τα μάτς του Σαββάτου, ξέρουμε τον βραδινό προημιτελικό Ρωσία-Κροατία, με φαβορί τους Κροάτες στο 2-20-2-25, στο 3-85 κατά μέσο όρο Άσο των Ρώσων, στο 3-10 η ισοπαλία. Δεν ξέρουμε ακόμα τον σαββατιάτικο απογευματινό προημιτελικό, ο οποίος θα προκύψει από τα αυριανά ζευγάρια. Ελβετία-Κολομβία. Το Ελβετία-Κολομβία, λες Ελβετία-Κολομβία. Εντάξει.
ξεφτυλιστήκαμε. Τώρα το εγώ είπα. Το λέω ότι είμαι Κολομβία, κυρίως έχω Φαλκάο. Εντάξει, και τους γουστάρω. Όχι ότι δεν γουστάρω τους Άγγλους, αλλά έχω παίξει Φαλκάο πρώτο σκόρ Κολομβίας, φίλε. Και αυτή τη στιγμή υπολείπω με ένα γκολ του Γέρι Μίνα. Ήρθε ο Γέρι Μίνα τώρα, ο παγκίτης της Μπαρσελόνα. Ο Γέρι Μίνα. Δεν έπαιξε λεπτό φέτος στην Μπάρσα που λέει ο λόγος. Να βάλει δύο γκολ, ρε φίλε. Παρόλο που ο Χάμες δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου λόγω τραυματισμού κτλ. Και έχει κολλήσει ο Φαλκάο στον γκολ. Ο οποίος σίγουρα δεν είναι ο Φαλκάο που ξέραμε. Αλλά είναι πολύ κινητικός, δηλαδή είναι ορεξάτος. Του είχε μείνει και αμανά, δεν είχε παίξει το Μουντιάλ του 2014 με τον τραυματισμό που είχε. Εγώ το Φαλκάο τον συμπαθώ πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστή, γιατί έχω αντιληφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό το δράμα που μπορεί να τραβήξει ένας ποδοσφαιριστής όταν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης εταιριών management. Και ο Φαλκάο το έπαθε αυτό το πράγμα στη σύντομη καριέρα του με τα χρώματα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, όντως. Εκεί δηλαδή που ήταν να κάνει μια μεταγραφή και να πεις ότι ναι, οκ, okay, θα πάει για το βήμα παραπάνω και τσακ, έρχεται ο Ριμπολόβλιεφ της Μονακό, τα σκάει στην εταιρεία του Μέντες και σου λέει θα παίξεις στη Μονακό. Και αυτό είναι ωραίο τέτοιο εδώ πέρα που λέει, έχει φωτογραφία Μέση, Ρονάλντο, Μέση και Λεύ και λέει ο Μέση στο Ρονάλντο. Θα τα πούμε στο τελικό. Πού θα τον δούμε, σπίτι σου ή σπίτι μου? Μπορούμε να πάμε στο σπίτι του Ράμος, λέει ο Μέση και ο Λεύ λέει ελάτε στο δικό μου. Έχει αποχωρήσει πολύ πράγμα όντως. Έχω βέβαια μια πάρα πολύ καλύτερη φωτογραφία την οποία θα σε δείξω αργότερα. Και πρέπει να την έχεις δει εσύ πάνω στο παπάκι που είναι τετρακάβαλο. Α, ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι... Μόνο που οδηγάει ο Ζήλ και έχει και το βλέμμα του Χριστιανό, ο οποίος είναι τρίτος στη σειρά, εκεί νομίζω ότι... Όντως. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε σιγά σιγά. Επαναλαμβάνουμε αύριο Σουηδία-Ελβετία το απόγευμα και το μεγάλο μάτς Κολομβίας-Αγγλίας το βράδυ σε 9. Εδώ θα είμαστε. Και για να ξέρετε τι πάνω κάτω έπεται, είπαμε Παρασκευή και Σάββατο οι τέσσερις συνολικά προημιτελικοί, Κυριακή και Δευτέρα ρεπό πάλι διήμερο, και μετά πηγαίνουμε 10-11 του μήνα Τρίτη Τετάρτη η ημιτελική, μετά ξανά μανά διήμερο ρεπό, ναι, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο 14 Ιουλίου ο μικρός τελικός στην Αγία Πετρούπολη και Κυριακή 15 Ιουλίου στο Λουδνίκη της Μόσχας ο μεγάλος τελικός. Προσφερθείτε στα έτερά σας ήμιση, παίξτε το υπεράνω, έλα μωρό μου να σε πάω για μπάνιο την Κυριακή, ναι, μη μασάς, ναι, ούτε μουντιάλ, ούτε έτσι. Άμπραβο, ναι. Αλλά επειδή το έχουν πάρει πρέφα πιο πολλές, θα ρωτήσουνε, έχει παιχνίδι την Κυριακή? Όχι, θα ρωτήσουν τι παιχνίδι έχει. Τι σημασία, βρε, δεν πάει να έχει τον τελικό, ξέρεις, να το παίξεις άπλας. Ναι, Κυριακή όντως είναι... Εκμεταλλευτείτε το, μάγκες. Ναι, ναι, θα έχει και πολύ καλό καιρό, θα έχει μείνει καύσωνα. Είναι ό,τι πρέπει για να ξελαμπικάρει και λίγο το κεφάλι μας από τις μπάλες. Λοιπόν, κλείνουμε. Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί Γιώργος Ζαγόρας με Ζούγκλα. Θα σας κρατήσει με τα μεσονύχτια συντροφιά. Από Παύλο Ραπτόπουλο, Θανάση Χιλώνη και Βασίλη Καβαδία, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.